Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλες και όλους. Εύχομαι να είστε καλά και να είστε και αυτό το μεσημέρι μαζί μας. Μεσημέρι Πέμπτης, 13 του μήνα, 13 του Γενάρη και πλούσια η δισογραφία και σήμερα, αρκετά τα θεματάκια που θα δούμε. Και θέματα διατροφής θα έχουμε, έτσι θα σας ενημερώσουμε για το πώς μπορούμε να επανέλθουμε μετά τις γιορτές, μετά την έτσι ίσως υπερφαγία των εορτών, όλο αυτό το διαστήματος. Σιγά σιγά κάποιοι σκέφτονται ότι έρχεται Πάσχα, θα ανοίξει ο καιρός, έρχεται το καλοκαίρι, θα μου πείτε πολύ μακριά το Πάσχα. Όχι, δεν είναι πολύ μακριά, είναι η κατάλληλη περίοδος κάποιος για να ξεκινήσει ένα σωστό πρόγραμμα διατροφής που θα τον επαναφέρει στα κιλά που θέλει ή θα του χαρίσει και ένα έτσι σώμα που επιθυμεί. Όλα αυτά θα τα δούμε με τη βοήθεια της κυρίας Σύμπα στο τέλος της εκπομπής μας. Θα δούμε θέματα που αφορούν έτσι την περιοχή, την επικαιρότητά μας, την δισογραφία και φυσικά περιμένουμε όλες και όλους εδώ στην παρέα μας. Πώς μπορείτε να είστε μαζί μας και να γίνουμε μια μεγάλη παρέα? Μπορείτε να στείλετε μηνύματα στο 6970-424782. Είναι το κινητό τηλέφωνο της εκπομπής μας. Νομίζω ότι όσοι συντονίζεστε καθημερινά εδώ το γνωρίζετε. Στο ίδιο κινητό τηλέφωνο της εκπομπής μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και μέσω Viber. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Στέλνετε μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, η ώρα της Υπήρου με ελληνικούς χαρακτήρες. Ενώ τέλος υπάρχει και το email μας για όλες και όλους. ωραϊπηρου@gmail.com. Για τους φίλους, τους πιο παραδοσιακούς που θέλουν να επικοινωνούν άμεσα μαζί μας, είτε την ώρα που είμαστε στον τηλεοπτικό αέρα, είναι εδώ οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι για να σας απαντήσουν, είτε για να μεταφέρετε κάποιο ερώτημα, είτε και μετά το πέρας της εκπομπής, αν κάτι θέλετε να μας επικοινωνήσετε, κάτι θέλετε να αναδείξουμε, μπορείτε να παρεμβαίνετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 26510-68-541-68-542. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε μαζί, όπως κάνουμε καθημερινά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Όσοι δεν είχατε τη δυνατότητα έτσι να ξεφυλίσετε το πρωί τις εφημερίδες ή να ενημερωθείτε και βρίσκετε τώρα λίγο χρόνο να μας δείτε, να ξεκουραστείτε και να ενημερωθείτε. Πάμε να δούμε λοιπόν μαζί τα πρωτοσέλιδα, να δούμε με τι καταπιάνεται η ειδησιογραφία. Για να ξεκινήσουμε. Με την καθημερινή ξεκινάμε. Ο ακριβός χειμώνας της ενέργειας, επιβάρυνση μέχρι και 100 ευρώ το μήνα ακόμη και μετά την επιδότηση ρεύματος. Σοκ προκαλούν οι λογαριασμοί του ρεύματος που παραλαμβάνουν αυτή την περίοδο οι καταναλωτές και αφορούν τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Εκτός από τις υψηλές χονδρεμπορικές τιμές, το τελικό ποσό του λογαριασμού εκτινάζεται στα ύψη εξαιτίας των υψηλότερων καταναλώσεων λόγω χειμώνα, αλλά και διότι για πολλούς είναι καθαριστικοί λογαριασμοί και προηγούμενων μηνών. Το επιπλέον μηνιαίο κόστος για ένα νοικοκυριό με κατανάλωση 600 κιλοβατόρες μόνο για το ρεύμα και όχι για το σύνολο του λογαριασμού υπολογίζεται για τον Νοέμβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό περί τα 80 ευρώ πιο ακριβά και μάλιστα μετά την αφαίρεση της κρατικής επιδότησης των 39 ευρώ. Για το Δεκέμβριο το ποσό το αντίστοιχο φτάνει στα 100 ευρώ. Σωτήρη μου, επειδή βλέπω κάτι λάθος γίνεται με το πρωτοσέλιδο, νομίζω ότι έχεις τα χθεσινά, για δες το λίγο. Ναι, για να το ρυθμίσουμε λίγο, Σωτήρη, αν μπορείς. Ωραία. Εκτός και αν θέλετε να διαβάσω εγώ τους τίτλους και μόλις είναι έτοιμο, κάτι έχει γίνει μάλλον. Φαίνονται τα χθεσινά πρωτοσέλιδα, ενώ εγώ διαβάζω τα σημερινά. Ίσως κάποιο πρόβλημα με τον υπολογιστή, θα το αποκαταστήσουμε. Γιατί κάτι δεν μου κόλλαγε. Λέω, δεν μπορώ εγώ να λέω τα σημερινά θέματα και να βλέπουμε τα χθεσινά. Το αποκαταστήσει ο Σωτήρης. Λοιπόν, θέμα μεγάλο πάντως, έτσι μιας και ξεκινήσαμε με την ακρίβεια της ενέργειας. Πάρα πολύ είναι αυτή που όπως έχω να το επιβεβαιώσω, γιατί μου τα λένε καθημερινά και τα βλέπουμε, πάρα πολλοί είναι αυτοί που λαμβάνουν πολύ, πολύ φουσκωμένους λογαριασμούς στο ρεύμα και ψάχνουν να δουν οι άνθρωποι να δουν τι γίνεται. Λέει, εμείς ποτέ δεν είχαμε με βάση την κατανάλωση τόσο μεγάλους, τόσο φουσκωμένους λογαριασμούς. Συμβαίνει σε πάρα πολλά νοικοκυριά, αλλά και σε πάρα πολλές επιχειρήσεις είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω, έτσι θα πάω επιγραμματικά τα πρώτα τους τίτλους. Το πάρτι τελειώνει για τον Μπόρις. Σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση βρέθηκε χθες ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Βουλής. Λοιπόν, ωραία, έχουμε κάποιο θέμα με τα πρωτοσέλιδα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πειράζει, θα τα περάσω εγώ πολύ πολύ γρήγορα, έτσι να δούμε τους βασικούς τίτλους και
Εντάξει, συμβαίνουν ζωντανή εκπομπή είμαστε. Κάτι μπορεί να κολλήσει, έτσι στον υπολογιστή. Πάμε στο επόμενο. Στο επόμενο πρωτοσέλιδο, να σας δώσω το πρωτοσέλιδο για παράδειγμα της Αυγής. Η Αυγή λέει: ρίχνουν λάδι στη φωτιά της ακρίβειας. Η αδράνεια και η αδιαφορία της κυβέρνησης απέναντι στη νέα καταιγίδα ανατιμήσεων υποδαβλίζουν αυξήσεις και κερδοσκοπία. Κανένα μέτρο για την αναχέτηση των αυξήσεων των τιμών σε βασικά αγαθά. Κυβερνητικό αλαλούμ με υπουργούς να αλληλοδιαψεύδονται. Τα νέα λένε: ΑΕΗ, ώρα 0, υποκρισία τέλος, πρώτων ευθυνών τους οι πολιτικοί, καθηγητές, φοιτητές και δικαιοσύνη. Προδημοσίευση το τελευταίο μυθιστόρημα του Τζον Λεκαρέ. Και κατοικίδια δικαστήριο θα αποφασίζει για την, για την επιμέλεια, τι θα ισχύσει στην Ισπανία. Η εφημερίδα των συντακτών. Κυβερνητικός εμφύλιος και αλαλούμ με τη μείωση των συντελεστών στους... Στο ΦΠΑ την ποδιά σφάζονται παλικάρια. Στα Ικούρα αδειάζει Γεωργιάδη, ενώ σε ρόλο αδέξου πυροσβέστη σπέβδει ο οικονόμου. Ο ρημαγδός αλληλοδιαψεύσεων υπουργών, ενώ έρχεται τσουνάμι ανατιμήσεων, σχολιάζει η εφημερίδα. Να δούμε τι λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Η λίστα με 111.000 νέες θέσεις εργασίας, τα νέα προγράμματα. 86, ωραία τα έχουμε. 86.000 ανέργους. Καμία ανοχή στους μπαχαλάκηδες. Το μήνυμα Θεοδωρικάκου με τις επιχειρήσεις της Ελλάς σε ΑΣΟΕ και ΑΠΙΘΙΤΑ. Από το 2018 το ζωφερό παρασκήνιο πίσω από την επίθεση του καθηγητή. Είναι αυτεμπορική, λέει, εξίσωση με πολλούς άγνωστους για τις τιμές. Οι εναλλακτικές αντιμετώπισης της ακρίβειας, ξεφεύγει ο πληθωρισμός, στο 7% πληθωρισμός Δεκεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ρεκόρ 40 ετών. Το χρηματιστήριο έσβησε τις απώλειες της πανδημίας με σύν 7% σε 6 συνεδριάσεις ο γενικός δείκτης. Δεκαετές πλάνο επενδύσεων, 4 δις ευρώ από ΕΦΜΗΕ, πράσινο πρόστιμο και πιο άφησα απ' έξω. Πάμε να δούμε και το ριζοσπάστη, γιατί τα άλλα τα διάβασα, Σωτήρη μου. Ας δούμε και το ριζοσπάστη. Νέο κύμα ανατιμήσεων που ήρθαν για να μείνουν. Φωτιά στο λαϊκό εισόδημα από την πολιτική στήριξη των ομίλων. Τώρα ενώνουν τη φωνή τους, δυναμώνουν τις διεκδικήσεις τους. Μέρες πανελλαδικής δράσης για την υγεία σήμερα από υγειονομικούς, σωματεία και φορείς. Κινητοποίηση σε νοσοκομεία, συγκέντρωση και συνέντευξη έξω από το Υπουργείο. Και κινητοποίηση σε Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Αύριο Παρασκευή, συγκέντρωση μαθητών και φοιτητών στο Υπουργείο Παιδείας για μέτρα προστασίας σε σχολεία και πανεπιστήμια. Χώροι δουλειάς, πανδημία συνδικαλιστικών διώξεων και απολύσεων. Κύμα αλληλεγγύης απέναντι στην εργοδοσία, η οποία αποθρασύνεται από τους αντεργατικούς νόμους. Και αστυνομική εισβολή στο οικονομικό πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές να ακυρώσουν με τους αγώνες τους τα σχέδια έντασης της καταστολής. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Ο Νίκος ο Βούστρος είναι μαζί μας. Νίκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Να ζητήσω συγγνώμη καταρχήν λόγω μιας αλλαγής του εξοπλισμού. Σήμερα με βλέπετε με μια διαφορετική εικόνα μέχρι να βρούμε εδώ τα πατήματά μας για τις συνδέσεις. Μόλις προλίγου ολοκληρώθηκε η νέα υποδομή. Ελπίζω δεν πειράζει. Είναι μια χαρά. Είναι καλά σε εικόνα και ήχο. Είναι πολύ ωραίο το φόντο και μια χαρά σε βλέπουμε και σε ακούμε. Ελπίζω να μην υπάρξει στη συνέχεια κάποιο πρόβλημα έτσι με τη σύνδεση. Okay. Αλλά είπαμε, ζωντανή εκπομπή είμαστε, συμβαίνουν και αυτά. Και όσο εμείς θα προσπαθούμε να τηρούμε τις αποστάσεις, να κρατάμε κάποιες αποστάσεις τώρα που είναι έτσι δύσκολα τα πράγματα και πολλά τα κρούσματα, εντάξει, λογικό είναι να έχουμε και κάποια τέτοια. Λοιπόν, έτσι είναι και πολλές φορές το έχουμε πει και από εδώ και παλιότερα το λέγαμε όταν αναφερόμασταν περισσότερο και στα θέματα της τεχνολογίας. Λέγαμε ότι η τεχνολογία ενίοτε σε προδίδει. Δεν υπάρχει πάντα και ο απρόβλεπτος παράγοντας. Δεν είναι πάντα εκεί να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Συνήθως την κάνει, αλλά εντάξει, είναι πολλοί οι παράγοντες. Έτσι, λοιπόν, πάμε έτσι στα σημερινά μας. Λοιπόν, αν θες ξεκινάμε με τα θέματα έτσι των φουσκωμένων λογαριασμών. Το είδαμε να υπάρχει σε όλα τα πρωτοσέλιδα. Είδαμε πόσο πάνω είναι οι λογαριασμοί φέτος και τους αντίστοιχους με τους περσινούς μήνες, Νοέμβρη, Δεκέμβρη. Και αλήθεια είναι ότι το διαπιστώνουμε αυτό και εμείς οι ίδιοι στα σπίτια μας και από φίλους, από γνωστούς, από επιχειρήσεις που λένε ότι είναι εξωφρενικά πάνω οι τιμές σε σχέση με άλλες φορές. Έτσι ακριβώς είναι, Έλενα. Είναι πολυπαραγοντικό το φαινόμενο.
Το έχουμε θίξει λίγο ακροθυγώς κάποιες φορές παλιότερα σε τηλεοπτικά μας σχόλια. Θα τα θυμίσω εντάχει για τους φίλους τηλεθεατές. Θα πω ότι δυστυχώς έχουμε ένα πολύ κακό συγχρονισμό πολλών αρνητικών παραγόντων, ο οποίος τελικά, χωρίς να μπαίνουμε τώρα σε πολύπλοκες διαδικασίες και εξηγήσεις, τελικά παράγει αυτή την πολύ αυξημένη τιμή, το πολύ δυσβάστακτο κόστος στην ενέργεια. Και θα πρέπει εδώ να λάβει κανένας υπόψη, μικρή αξία έχει να αναφερθούμε τώρα γιατί συμβαίνει αυτό και πώς συμβαίνει. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα και εγώ οφείλω να πω ότι σύμφωνα με τις δικές μου εκτιμήσεις δεν συμφωνώ καθόλου με αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι είναι. Τι θα έλεγε βέβαια η κυβέρνηση, ότι είναι κάτι προσωρινό, ότι είναι κάτι που σε ένα-δύο μήνες θα ομαλοποιηθεί. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να έχω δει τιμές είτε καυσίμων είτε ηλεκτρικού ρεύματος να πέφτουν στη χώρα μας. Πολύ δύσκολα συμβαίνει αυτό, γιατί είναι και τα καύσιμα μία πλευρά αυτού του φαινομένου. Δεν είναι μόνο το θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας, είναι και το θέμα των καυσίμων, το οποίο είναι αλληλένδετο και είναι ένα μέρος του όλου θέματος ενέργεια και κόστος ενέργειας. Λοιπόν, οι παράγοντες είναι εξαιρετικά πάρα πολύ. Έχει να κάνει με θέματα που άπτονται της απολιγνητοποίησης ως προς την παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχει να κάνει με θέματα που άπτονται της υπερβολικά αυξημένης κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχει να κάνει με την κερδοσκοπία στις διεθνείς αγορές και τα χρηματιστήρια. Έχει να κάνει με γεωπολιτικά ζητήματα όπου η Ρωσία, που είναι ο κύριος παραγωγός φυσικού αερίου στην Ευρώπη και στη χώρα μας σε κάποιο βαθμό, αλλά κυρίως στην Ευρώπη, το ηλεκτρικό ρεύμα παράγεται βασικά από καύση φυσικού αερίου, το οποίο η Ευρώπη το προμηθεύεται από τη Ρωσία. Η Ρωσία λοιπόν για τα δικά της πολιτικά παίγνια ή παιχνίδια κατά καιρούς μειώνει τις ροές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, κλείνει τις τρόφιγγες αυτό που λέμε ή έστω μειώνει, με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι τιμές. Ή άλλες φορές απροκάλυπτα ανεβάζει εντελώς τις τιμές, ενεργώντας σαν ένας κερδοσκόπος των αγορών. Και αυτή με τη σειρά της, αφού μπορεί να ωφεληθεί, ωφελείται τα μέγιστα σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο. Δεν είναι όμως μόνο αυτά, έχει να κάνει και με την μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, που αυξάνονται διαρκώς οι ανάγκες για ηλεκτρικό ρεύμα. Έχει να κάνει με τη μετάβαση της κοινωνίας μας σε όλο και περισσότερο τεχνολογικό πολιτισμό, με τη μετάβαση σε ψηφιοποίηση διαδικασιών και υπηρεσιών. Όλα αυτά τα πράγματα απαιτούν ηλεκτρικό ρεύμα. Όλα αυτά τα πράγματα αυξάνουν τη ζήτηση, η παραγωγή δυσχεραίνει. Οπότε τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή, κάνουν πάρτι κερδοσκόπη και ανεβαίνουν οι τιμές. Αυτό είναι που πληρώνει αυτή τη στιγμή εντός και εκτός εισαγωγικών ο Έλληνας πολίτης και ο Ευρωπαίος πολίτης και ο πολίτης του δυτικού κόσμου γενικότερα. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι το πετρέλαιο θα φτάσει στα 100 δολάρια το βαρέλι, αν είναι δυνατόν. Ένα βαρέλι πετρελαίου πριν μερικά χρόνια έκανε 10, 15, 20 δολάρια, ξαφνικά άγνωστο πώς πήγε στα 100. Όχι άγνωστο, μας είναι πάρα πολύ γνωστό. 5 φορές πάνω η τιμή του σχεδόν. Το άγνωστο πώς είναι ένα σχετικά ειρωνικό σχόλιο, έτσι. Είναι πάρα πολύ γνωστό το πώς, είναι αυτά που προανέφερα. Οι κερδοσκόποι των αγορών, τα γεωπολιτικά και γεωοικονομικά παίγνια των κρατών, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, οι σχετισμοί, τα συμφέροντα των χωρών, τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, από επιχειρήσεις παραγωγής ορυκτών καυσίμων ως αυτοκινητοβιομηχανίες, ως τα διάφορα λόμπι συμφερόντων τέλος πάντων που εμπλέκονται εκεί. Στη χώρα μας έχουμε και την πολύ κακή επιβάρυνση από τη φορολογία, την πολύ σημαντική επιβάρυνση που ασκεί η υπέρμετρη φορολόγηση της ενέργειας του καυσίμων. Υπάρχει και αυτός ο παράγοντας. Σε άλλες χώρες, φερειπίν, τα καύσιμα και η ενέργεια είναι στο χαμηλότερο συντηρητή του ΦΠΑ και επιβαραίνονται με σχεδόν με τελικούς φόρους. Εμείς τι να πούμε, όταν από το 1,80 που έχει φτάσει η βενζίνη το 1,20, 1,30 με κάποιες παλιότερες εκτιμήσεις, ήταν φόροι και επιβαρύνσεις οι οποίες κατέληγαν στα κρατικά ταμεία. Δυστυχώς όμως ο κόσμος, ο πολλής κόσμος δεν τα γνωρίζει αυτά, βλέπει την τιμή στην Αγγλία και εκτονώνει το μένος του απέναντι στον βενζινά της γειτονιάς, ο οποίος είναι και αυτός μια μικρομεσαία επιχείρηση τελικά που πλήττεται και αυτός από όλα αυτά. Υπάρχει και μια τέτοια διάσταση που πρέπει να την πούμε, πρέπει να την καταγράψουμε, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Τώρα, η κυβέρνηση κατέβαλε μια προσπάθεια. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που είναι η υποτιθέμενη αυτορύθμιση των αγορών. Και λέω υποτιθέμενη, γιατί σε τέτοια αγαθά τώρα που συμμετέχουν 2-3 παραγωγοί ή 2-3 μεταπολιτές ηλεκτρικής ενέργειας ή 4-5 τέλος πάντων, πόσο δύσκολο είναι όλοι αυτοί να συνονιθούν μεταξύ τους και να σχηματίσουν οργανωμένα ή άτυπα καρτέλ και να κλέβουν τον κόσμο ακόμα περισσότερο, ακόμα χειρότερα, ακόμη πιο απροκάλυπτα. Πολύ μικρές δυνατότητες παρεμβάσεων έχει η κυβέρνηση.
Μην ξεχνάμε ότι οι ευθείες επιδοτήσεις και η ευθεία ρύθμιση της αγοράς με κανονιστικές διατάξεις στην πραγματικότητα απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέλος της οποίας είμαστε κι εμείς. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα λοιπόν η κυβέρνηση εξαντλεί αυτό που μπορεί να κάνει, αυτές τις μικρές επιχορηγήσεις που δίνει σε μια περιορισμένη διάρκεια για 1-2-3 μήνες. Το έχω ξαναπεί, το έχω γράψει. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά τους 2-3 μήνες. Τι θα γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι, που πολλαπλασιάζεται η ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα λόγω των αναγκών για κλιματισμό. Λοιπόν, μπαίνουν θέματα σοβαρά στο τραπέζι. Πολύ σωστά. Και έχουμε και διάφορους... Μιλάμε για πολιτική τώρα που ασκείται, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, μήνα το μήνα. Ακούμε για κάποιες διευκολύνσεις, για παράδειγμα, για αυτή την επιδότηση των 40 περίπου ευρώ. Ακούμε για αποφάσεις που θα λαμβάνονται μήνα το μήνα. Ακριβώς, ακριβώς. Να ζητήσω συγγνώμη για αυτά τα ανεβοκατεβάσματα που κάνει η εικόνα μου. Είναι από κάποιες παιδικές ασθένειες που δεν τις έχουμε λύσει ακόμα εδώ στην υποδομή, όπως είπα, αλλάξαμε υποδομή σήμερα. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν γι' αυτό και επιστρέφω στο σχόλιο. Έλεγα ότι όλα αυτά τα πράγματα δυστυχώς επιβαρύνουν τελικά τον Έλληνα καταναλωτή και μάλιστα όπως οι επιβαρύνσεις έχουν τη ιδιαιτερότητα να πλήττουν τους πιο χαμηλόμισθους, τους άνεργους, αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα. Διότι όταν μια επιβάρυνση είναι ποσοστιαία, όσο ποσοστιαία και να είναι, δεν πλήττει το ίδιο. Δηλαδή, όταν πληρώνεις 200 ευρώ για ρεύμα, ένας, για να το πω πάρα πολύ απλά, να γίνει κατανοητό το σκεπτικό μου, ένας ο οποίος αμείβεται με το βασικό των 500-600 ευρώ, του είναι πολύ δύσκολη η υπόθεση αυτή η επιβάρυνση. Ένας που αμείβεται με 2-3.000 ευρώ, δεν τον πλήττει το ίδιο. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Όλες αυτές οι αυξήσεις πλήττουν τον μικρομεσαίο και τον μικρό ουσιαστικά οικονομικά, τον μικρό εντός εισαγωγικών, μην παρεξηγηθώ από κανέναν, το χαμηλό οικονομικά σε οικονομικό εισόδημα νοικοκυριό. Έτσι συμβαίνει πάντα. Αυτό το σχόλιο σου μου θυμίζει αυτό που μου ανέφεραν τις προηγούμενες ημέρες οι φίλοι τηλεθεατές σχετικά με τη συζήτηση που άνοιξε για τα PCR test και το κόστος τους. Που λένε ότι ακόμη και 47 ευρώ που είναι φτηνότερο και μάλιστα συνταγογραφείται σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και 47 ευρώ να στήχιζε, δεν θα ήταν το ίδιο ακριβώς για την τσέπη του Γερμανού φορολογούμενου πολίτη ή του Σουηδού ή του Ελβετού. Πολύ σωστά. Ο οποίος μπορεί να παίρνει 2-3 χιλιάδες, 4 χιλιάδες ευρώ το μήνα, ακριβώς. Ακόμη και ο βασικός μισθός είναι πολλαπλάσιος του ελληνικού. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, τι συζητάμε. Συζητάμε για δύο διαφορετικά θέματα. Συζητάμε για διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Δεν υπάρχει ούτε μία σύγκριση. Και να σου πω και ένα θέμα από την Ήπειρος Νέους που έχουμε σήμερα. Όπως καταγγέλει η ΠΟΕΔΗΝ, μπορούν κάλλιστα και κάποιοι δήμαρχοι της χώρας που το έχουν θέσει στο δημόσιο διάλογο, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει τιμές κάτω των 25 ευρώ. Και μάλιστα κάποια νοσοκομεία που κάνουν μαζικές παραγγελίες θα μπορούσε αυτό να γίνει. Νίκο, δεν είδες τι έγινε με το σύλλογο, γονέων σε κάποια περιοχή, νομίζω, της Βορείου Ελλάδος, που πέτυχαν μία πολύ, πολύ καλή τιμή. Είδα τι έγινε και το έχουμε και θέμα σήμερα στην Ήπειρος Νέους. Τι έγινε με το σύλλογο εργαζομένων μιας μεγάλης τράπεζας. Δεν έχει σημασία να αναφέρω το όνομα. Σημασία έχει αυτό που έγινε. Ο σύλλογος των εργαζομένων στην τράπεζα, για να προασπίσει τα συμφέροντα των μελών του, πήγε και διαπραγματεύτηκε για 25.000 rapid test ανά εβδομάδα, PCR test, με κάποια λυσίδα εργαστηρίων. Και κατάφερε να πάρει μια τιμή περί τα 25 ευρώ. Που σημαίνει ότι υπάρχουν περιθώρια, έτσι. Να λοιπόν εδώ τώρα βλέπουμε ανάγλυφα και ξεκάθαρα και κάτι που ταιριάζει και με την προηγούμενη συζήτησή μας περί ανταγωνισμού για την ενέργεια που λέγαμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν ο ανταγωνισμός αφήνεται να λειτουργήσει, πραγματικά λειτουργεί. Να πω ένα παράδειγμα που το έχω κάνει σημαία μου τις τελευταίες μέρες σε όσους μου λένε περί ανταγωνισμού. Γιατί μην τα δαιμονοποιούμε όλα. Υπάρχει, ας πούμε, μια πολιτική πτέρυγα στη χώρα η οποία έχει δαιμονοποιήσει τον ανταγωνισμό και όλα αυτά. Μην τα δαιμονοποιούμε. Η αλήθεια είναι στη μέση. Τα rapid tests στην αρχή, όταν ξεκίνησαν, ήταν στα 15 ευρώ. Έχω κάνει εγώ με 15 ευρώ rapid test ιδιωτικό. Σήμερα μπορεί να βρεις κάλλιστα με 7, με 6, με 5. Με 5 κάποιοι. Με 5 σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, πώς έγινε αυτό? Από μόνο το έγινε αυτό, μαγικά? Όχι. Αυτό έγινε γιατί υπάρχουν μερικές εκατοντάδες φαρμακεία σε μια ευρεία περιοχή, έτσι μερικές πολλές δεκάδες σε μια πόλη σαν τα Γιάννενα, που ανταγωνίζονται μεταξύ τους χωρίς να μπορούν εύκολα να σχηματίσουν καρτέλ και να καθορίσουν τις τιμές. Άρα λοιπόν, ας το έχουν λίγο υπόψη αυτό οι κυβερνώντες, οι λαμβάνοντες τις αποφάσεις, όπως λέω και εγώ, και να μην μας παρουσιάζουν τα πράγματα είτε ιδανικά είτε κινδυνολογικά από την άλλη μεριά. Η αλήθεια είναι πάντοτε στη μέση. Μπορεί να γίνουν πράγματα, μπορεί να γίνουν παρεμβάσεις, μπορεί να βοηθηθεί ο κόσμος. Ακόμη και αν γίνουν με έναν έμεσο τρόπο.
Η αγορά είναι ιδιαίτερα παγωμένη, γιατί σαν να μην την έφταναν όλα τα προηγούμενα προβλήματα που αντιμετώπιζε και που αντιμετωπίζει, προσθέθηκε και αυτό το δυσβάστακτο κόστος, διότι και για τις επιχειρήσεις είναι πολύ δυσβάστακτο το κόστος. Και όταν λέμε επιχειρήσεις, θυμίζω για πολλωστή φορά ότι στην Ελλάδα το 99,6% των επιχειρήσεων σε αριθμούς επιχειρήσεων είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ιδίως οι οικογενειακές. Εντάξει, μπορεί να έχουμε και 100-200 μεγάλες επιχειρήσεις σαν χώρα. Ναι, σύμφωνοι. Μεγάλες ή μεσαίες ή δεν ξέρω τι. Όμως η συντριπτική πλειοψηφία, τα εκατομμύρια των ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα είναι με 1, 2, 3 άτομα προσωπικό που συνήθως είναι και τα μέλη της οικογένειας του επιχειρηματία. Αυτοί λοιπόν διαλύονται αυτή τη στιγμή. Εκπέμπουν κραυγή αγωνίας, όπως το χαρακτηρίζουν οι ίδιοι. Δεν είναι δικός μου χαρακτηρισμός. Όπως το χαρακτηρίζουν οι ίδιοι. Λένε ότι υφιστάμεθα τις επιβαρύνσεις, τις ενεργειακές και τις άλλες, σαν οικοκυριά, τα σπίτια μας, και σαν επιχειρήσεις για τους λογαριασμούς που πληρώνουμε, τους ενεργειακούς λογαριασμούς που πληρώνουμε σαν επιχειρήσεις. Γιατί και εκεί υπάρχουν φώτα, υπολογιστές, μηχανήματα παραγωγής σε κάποιες περιπτώσεις. Όλα αυτά κινούνται με ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα λοιπόν, πολύπλευρο το πρόβλημα, θα το βρούμε μπροστά μας. Αν μιλήσουμε και με αμιγώς οικονομικούς όρους, ήδη ο πληθωρισμός εκπέμπει καμπανάκια. Τώρα αρχίζουν να καταγράφονται τα πρώτα δείγματα της αύξησης του πεδίου του πληθωρισμού, που εδώ τώρα είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση τι πρέπει να γίνει, εξαρτάται και από τα επιτόκια και από τις αγοραστικές δυνατότητες του κοινού και από τη ρευστότητα τη χρηματική που υπάρχει και από άλλους χιλιάδες παράγοντες που δεν είναι της παρούσης, αλλά εδώ υπάρχουν καμπανάκια. Αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να δουν οι πολιτικοί και οι κυβερνώντες μας. Mm-hmm. Και ας αφήσουν λίγο τα ευχολόγια. Τα ευχολόγια είναι για άλλους. Είναι για όταν έχουμε γιορτές και όταν έχουμε χρόνια πολλά. Οι πολιτικοί δεν είναι για να λένε ευχολόγια, είναι για να κάνουν πράξεις και να λύουν προβλήματα. Και επ' αυτού κρίνονται. Αν έλυσαν τα προβλήματα ή αν δεν τα έλυσαν τα προβλήματα. Αυτό είναι, νομίζω, το όλο θέμα. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η οπτική που εισπράττω και εγώ από τον κόσμο. Αυτά ακούω. Υπάρχει δυσαρέσκεια, υπάρχει μεγάλο πάγωμα στην αγορά. Να σου πω, από σημερινές μου βόλτες στο κέντρο της πόλης για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, μίλησα με πολλούς επιχειρηματίες και εμπόρους των Ιωαννίνων. Είμαστε σε περίοδο εκτόσεων στα εμπορικά καταστήματα και η κίνηση είναι σχεδόν μηδενική. Αυτό είναι το. Αυτό αποκομίζω παντού. Αν εξαιρέσουμε κάποια καταστήματα που μόλις άνοιξαν και που μπορεί να έχουν ένα ενδιαφέρον, αν εξαιρέσουμε κάποια καταστήματα που μπορεί να έχουν κάποιο ειδικό ενδιαφέροντος πράγματα κλπ. Επειδή νωρίς το πρωί βρέθηκα και εγώ στο κέντρο της πόλης για δουλειά, περιττό να σου πω ότι η πόλη άρχισε να έχει ζωή, να αποκτά ζωή. Νόμιζες ότι είναι Κυριακή πρωί και ότι είναι όλα κλειστά. Άρχισε να αποκτά ζωή η πόλη μετά τις 11, 11.30, 12 που βγήκανε, να το πω απλά, οι φοιτητές και κάποιοι έτσι άνθρωποι που δεν δουλεύουν προφανώς και, ή που έχουν και αυτοί που έτυχε να κάνουν τις δουλειές τους και κάθισαν σε κάποια καφετέρια για καφέ. Τα μόνα καταστήματα που είχαν κόσμο ήταν οι καφετέρειες και τίποτα άλλο, Νίκο. Έτσι, στα εμπορικά έτσι, δεν κινούταν φύλλο. Τώρα, να μην μπω σε αυτή τη συζήτηση ξανά, την οποία πάρα πολύ τοποθετούμουν πριν από μερικά χρόνια. Δυστυχώς, έχουμε πάει σε μια οικονομία της κατανάλωσης και μια οικονομία του καφέ. Δεν έχω τίποτα με τους συμπαθείς ανθρώπους που ασκούν αυτό σαν δραστηριότητα επιχειρηματική. Το πρόβλημα που έχω είναι ότι έχουμε υπερβολικά πάρα πολύ που έχω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και με κανέναν και με τίποτα. Δεν είμαι εδώ για να κουνάω το δάχτυλο. Αλλά θέλω να πω, διαπιστώνω ότι πραγματικά από την οικονομία της παραγωγής σε όλα τα επίπεδα και την οικονομία της μεταποίησης και της μικροβιοτεχνίας ή βιοτεχνίας, που είχαμε τεράστια παράδοση στα Γιάννα σε πολλούς τομείς. Mm-hmm. Από την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τη μεταποίησή τους, από την μεταλλοτεχνία, από την αργυροφορία, από την μικροτεχνία, ό,τι θέλεις. Υπήρχε τεράστια παράδοση στην πόλη και στην περιοχή των Ιωαννίνων και της Υπήρου σε αυτό το πράγμα. Βλέπουμε ότι όλα αυτά σιγά σιγά κλείνουν, σταματούν να λειτουργούν, σταματούν τις δραστηριότητές τους και αντικαθίστανται από επιχειρήσεις πώλησης καφέ. Είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Μας αφορά και εμάς, αφορά και τους πολιτικούς, αφορά και τους πάντες. Mm-hmm. Και δεν μπορεί εδώ να ισχύσει η λογική ότι θα τα ισορροπήσει η αγορά, διότι υπάρχει και το μιμητικό φαινόμενο. Ο κάθε ένας πολίτης μπορεί να πέσει θύμα μιας, ξέρω εγώ, παραπλανητικής διαφήμισης ή μιας εσφαλμένης αντίληψης που έχει στο μυαλό του. Κάθε άνθρωπος δεν είναι επαγγελματίας, επιστήμονας των οικονομικών για να μπορεί να κάνει τις αναλύσεις και τις μελέτες και να αποφασίσει αν θα μπει σε μια δραστηριότητα. Έχουμε λοιπόν και ένα τέτοιο θέμα και σαν περιοχή και σαν χώρα. Γιατί δεν είναι μόνο στη δικιά μας περιοχή που συμβαίνει αυτό. Βλέπουμε ότι σταματάει παντού η παραγωγή και αντικαθίσταται από εμπόριο τέτοιων υπηρεσιών. Mm-hmm. Και πόσοι πια θα δουλέψουν σε αυτό το τομέα.
Πώς θα δουλέψουν αυτό το τομέα? Δηλαδή, τι θα γίνει? Θα γεμίσουν με καφενεία και μισή, θα πίνουν τον καφέ μας στους άλλους μισούς, μέχρι να ανοίξουν και οι υπόλοιποι το προσωπικό τους καφενείο? Είναι θέματα τα οποία είναι σοβαρά, τα οποία ουδείς πολιτικός τα ακουμπάει, διότι έχουν κόστος. Δεν μπορεί ένας πολιτικός να βγει να τα διαπιστώσει αυτά ή να πάρει μέτρα ή να κάνει κάτι σχετικό με αυτά, διότι δεν θέλει κανένας να φορτωθεί το πολιτικό κόστος. Δεν είναι ευχάριστο σε κανέναν να λέει αλήθειες. Όλοι προτιμούν να χαϊδεύουν αυτιά, γιατί έχουν και το άγχος της επανεκλογής αυτής και δεν θα θελήσουν ποτέ να πούνε πραγματικότητες. Όμως, εμείς που δεν έχουμε τέτοιο άγχος και κανένα τέτοιο πρόβλημα να υπερασπίσουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και καμία δυσκολία στο να τα διαπιστώσουμε αυτά τα πράγματα και να τα καταγράψουμε. Έχουμε λοιπόν μια αγορά και μια οικονομική, ας πούμε, ένα οικονομικό κύκλωμα, όπως λέγεται, το οποίο πάσχει από πάρα πολλές πλευρές. Υπερφορολογείται, έχει στρεβλώσεις, έχει όλα τα προβλήματα από τα οικονομικά που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορονοϊού. Υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα που προανέφερα, της προσφοράς σε κάποιους τομείς ή της εξαφάνισης σε κάποιους άλλους επαγγελματικούς τομείς των παρεχομένων υπηρεσιών. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει κάποτε να τα δούμε αν θέλουμε να έχουμε οικονομικό μέλλον. Αν δεν θέλουμε να έχουμε οικονομικό μέλλον και πάμε όπου μας φωτίσει ο Θεός, εντάξει, είναι και αυτό μια επιλογή στη ζωή, αλλά να μην παραπονιόμαστε μετά ότι μπαίνουμε σε κρίσεις ή ότι πέφτουμε στην ανέχεια ή ότι δεν πάμε καλά σε σχέση με άλλες χώρες, έτσι. Νίκο, τώρα στο μέτωπο της πανδημίας φαίνεται ότι θα έχουμε ανακοινώσεις για τα μέτρα. Υπάρχει μια παράταση. Τα μέτρα που παίρνουν παράταση, έτσι. Φαίνεται ότι πάμε για παράταση. Και εντάξει, είναι λογικό με τόσες χιλιάδες κρούσματα καθημερινά. Νομίζω δεν μπορούσε η Επιτροπή των Ειδικών να κάνει και κάτι διαφορετικό, να αποφασίσει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό τώρα. Νομίζω ότι είναι τέτοια η έκταση και η ένταση του φαινομένου τώρα. Μιλάω για την παραλλαγή όμικρον τώρα, που όταν συνειδητοποίησα προσωπικά ότι μέσα σε 5 μέρες είχαν πενταπλασιαστεί, εξαπλασιαστεί τα κρούσματα, μέσα σε λίγες μέρες, 3, 4, 5 μέρες κλπ. Η δυναμική της εξάπλωσης που έχει αυτό το πράγμα είναι τεράστια. Δεν είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανακοπεί. Και σύμφωνα και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και με άλλους έγκριτους και έγκυρους φορείς, δεν τίθεται θέμα πια για λύσεις τύπου lockdown ή λύσεις τύπου περιοριστικών μέτρων κλπ. Διότι αυτά δεν αποδίδουν. Δηλαδή δεν θα πρόσφερε τίποτα το lockdown όταν έχει 50.000 κρούσματα. Σύμφωνα με τους ειδικούς πάντα, έτσι, δεν είναι δικιά μου εκτίμηση αυτή. Δεν είμαι σε θέση να το εκτιμήσω αυτό. Μεταφέρω τις εκτιμήσεις των ειδικών. Άρα λοιπόν, επειδή υπάρχει έτσι και ένας φόβος, να το πω παγιωμένος, και σε μερίδα της επαγγελματικής επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και στους ιδιώτες, υπάρχει ένας φόβος μήπως κλείσει ξανά η οικονομία, μήπως οτιδήποτε, να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, τη στιγμή μάλιστα που έρχονται και εισηγήσεις από παντού ότι τα μέτρα αυτά σε αυτή τη φάση δεν είναι αποτελεσματικά. Άρα λοιπόν αυτό το σενάριο δεν υπάρχει. Το θέμα είναι πώς θα προφυλαχθούμε και πώς θα προστατευτούμε. Και είναι τα γνωστά πράγματα που έχουμε πει και εμείς τόσες φορές και τόσες φορές που τα λένε και οι επιστήμονες. Μένει να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα των σχολείων, το οποίο θα το ξέρουμε σε μια εβδομάδα περίπου, ίσως και σε 2, να δούμε τι επίδραση θα έχει όλο αυτό τελικά στην πορεία της πανδημίας. Εάν υπάρχει το καλό σενάριο, να πω και αυτό γιατί το θεωρώ σημαντικό, στη Νότια Αφρική, Φερρυππίν, κορυφώθηκε η πανδημία μέσα σε μερικές εβδομάδες και ένα μήνα μετά είχαν αρχίσει να μειώνονται τα κρούσματα. Και σήμερα βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο η Νότιος Αφρική σε σχέση με την πορεία της πανδημίας εκεί, που από εκεί ξεκίνησε η μετάλλαξη όμικρον, να το πούμε. Αν και εδώ υπάρχει μια πορεία και έχει ξεκαθαρίσει το πράγμα μέχρι αρχές Φεβρουαρίου, νομίζω ότι μετά μπορούμε να μιλάμε ότι επιτέλους μπορεί να βλέπουμε και φως στο τέλος του τούνελ αυτής της υπόθεσης. Μακάρι. Φαίνεται ότι υπάρχει. Εκπέμπεται πάντως μια τέτοια αισιοδοξία από τους επιστήμονες και από τους γιατρούς. Το λένε πλέον όλοι ότι ίσως πάμε σε ενδημία μετά την πανδημία, αν επικρατήσει και αν νοσήσει φυσικά μεγάλο μέρος του πληθυσμού, μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Μετά το Μάρτιο-Απρίλιο, ίσως πάμε σε ενδημία πλέον. Μένει να δούμε μέχρι τότε βέβαια τι θα γίνει. Πολύ μακριά, οι 2 και 3 μήνες. Φαίνεται ότι το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και μας έχει διαψεύσει ο ίδιος ο ιός αυτός. Έχει τη δική του ατζέντα, κάνει τα δικά του. Ποιος θα περίμενε πριν από λίγο καιρό που είχαμε μερικές χιλιάδες κρούσματα, μιλάγαμε για 2, 3 ή 7.000 κρούσματα και ακούγαμε για σοκ, για μαύρη μέρα για τον κορονοϊό στη χώρα μας κλπ. Και πλέον ακούμε την ανακοίνωση 35, 40, 50 χιλιάδων κρούσματων και δεν αντιδρούμε. Μου δίνεις λοιπόν μια πολύ ωραία αφορμή τώρα και ένα πολύ ωραίο σημείο για να πιαστώ από αυτό και να πω ότι και εμείς οι ίδιοι που μιλάμε και γράφουμε δημόσια πρέπει να είμαστε πάρα πολύ φιδωλοί στους χαρακτηρισμούς και στους επιθετικούς προσδιορισμούς που βάζουμε. Σοκαριστικό κλπ. Λοιπόν, και εμείς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί και εμείς διαμορφώνουμε την ατζέντα έτσι
του πώς θα ενημερωθεί ο κόσμος. Λοιπόν, και δεν αναφέρομαι σε εμάς προσωπικά, αναφέρομαι γενικότερα στον χώρο της ενημέρωσης. Αλλά όχι, από όλοι εκεί έχουμε πέρα, το μερίδιό μας. Έτσι είναι, έτσι είναι. Από εκεί και πέρα όμως, αν κάτι καταλάβαμε σε αυτή την υπόθεση με την πανδημία, είναι ότι ποτέ μιλές ποτέ. Εκεί που νομίζαμε ότι σχεδόν εξαλείφθηκε το καλοκαίρι, ήταν τόσο συγκυριακή αυτή η εξάλληψη, που μετά μας ήρθε ένα τέταρτο κύμα που μας χτύπησε κατά κούτελα, να πω αυτή την έκφραση ας πούμε, και πιάστηκαν όλοι μέσω τετάρτου κύματος που κορυφώθηκε τόσο ξαφνικά και με τόσες απώλειες και με τόσα ζητήματα που δημιούργησε στα νοσοκομεία, οι οποίοι τα κατάφεραν και σε εκείνη την περίπτωση για άλλη μια φορά. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα τα καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πραγματικά βάζουν πλάτη όσο μπορούν και όσο δεν μπορούν. Δηλαδή, έχουν ξεφύγει πέρα από κάθε λοιπόν, ανθρώπινο όριο. Θα σου πω το εξής και μου δίνεις ωραία πάσα, γιατί θέλω να βάζουμε λίγο και τα μηνύματα που παίρνουμε από την ίδια την κοινωνία και έξω από γνωστούς και φίλους. Μου έλεγαν λοιπόν χθες άνθρωποι οι οποίοι τυχαίνουν να υπηρετούν το δημόσιο σύστημα υγείας, οι οποίοι βλέπουν καθημερινά φίλους τους, συναδέλφους τους να νοσούν ή έχουν νοσήσει τις προηγούμενες ημέρες και οι ίδιοι και σου λέει είμαστε τόσο καταπονημένοι και στις 5 ημέρες ουσιαστικά είσαι δεν είσαι καλά, απλά επειδή βγαίνεις αρνητικός πρέπει να επιστρέψεις στη δουλειά σου. Είναι φοβερά αυτά που ζουν και αυτά που εκτελήσονται μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, Νίκο. Και θα πρέπει να σεβαστούμε τους ανθρώπους αυτούς. Σως, πραγματικά εκπέμπουν σως. Και εμένα αυτό ακριβώς μου μετέφερε λειτουργός του υγειονομικού τομέα, ο οποίος μου έλεγε ότι σκέφτομαι να προφασιστώ δίθεν ατύχημα ή δίθεν ψυχολογική κατάρρευση για να επιμηκύνω την άδειά μου 2-3 μέρες. Γιατί οι άνθρωποι είναι πραγματικά στα όρια τους σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, και πώς να μην είναι έτσι, και πώς να μην είναι. Δεν προερχόμαστε, δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω, δεν προερχόμαστε ούτε είμαστε μια χώρα που όλα λειτουργούσαν ρολόι πάντοτε τα προηγούμενα χρόνια και τέλος πάντων τι να κάνουμε, ήρθε και μια πανδημία και μας ξεβόλεψε. Εδώ τίποτα δεν λειτουργούσε σωστά. Όλα ήταν υποστελεχωμένα. Οι προμήθειες είχαν όχι απλά περικοπεί, είχαν πετσοκοπεί, θα το πω έτσι, όπως το λέμε στην καθομιλουμένη τα προηγούμενα χρόνια. Θυμόμαστε, είναι πάρα πολύ κοντά μου. Έτυχε σε ιατρική πράξη συγγενικού μου προσώπου, μου ζητήθηκε να προσκομίσω στο νοσοκομείο ιατρικά υλικά, διότι δεν υπήρχαν. Μιλάμε τις εποχές των πάλι ποτέ μνημονίων. Μου ζητήθηκε να πάω ο ίδιος κάποια υλικά για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα. Προερχόμαστε από μια δεκαετία δυσκολίας και πάλι δυσκολίας και ξανά δυσκολίας και στο υγειονομικό σύστημα και παντού και παντού και παντού και σε όλο το δημόσιο τομέα. Έτσι, δεν είναι μόνο το υγειονομικό σύστημα. Απλά μέσα στην κορύφωση της πανδημίας αυτό είναι τώρα που φαίνεται. Αυτό είναι που χτυπάει. Πόσο υποστελεχωμένο ήταν το σύστημα παροχής δημόσιας υγείας τα προηγούμενα χρόνια. Υπερβολικά πάρα πολύ. Πόσες καταγγελίες, και εμείς έχουμε δημοσιεύσει την Ήπειρος Νιούς, καταγγελίες επί καταγγελιών για υπέρβαση των αριθμού των εφημεριών, τις οποίες αναγκάζονταν οι γιατροί σε κάποιες περιπτώσεις να εκτελέσουν γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Πόσες φορές, και εσύ τα έχεις μεταδώσει από εδώ και εμείς τα έχουμε γράψει στην Ήπειρος Νιούς, πάρα πολλές φορές υπήρχαν αυτές οι καταγγελίες. Προερχόμαστε από μια δεκαετία που δυσκολεύτηκε πολύ το υγειονομικό σύστημα στη χώρα και η δημόσια υγεία. Και οι πάντες έχουν δυσκολευτεί. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα, επειδή είναι σωρευτικά, ούτε μπορούν να λυθούν με ένα μαγικό ραβδί, ούτε καμία ιστορία επιτυχίας μπορεί να έρθει ξαφνικά να υλοποιήσει μια κυβέρνηση. Και να πω και κάτι άλλο τώρα. Και τα αντιπολιτευόμενα κόμματα που θέτουν διαρκώς το θέμα των προσλήψεων και το θέμα της ενίσχυσης της δημόσιας υγείας, ναι, βεβαίως, συμφωνώ απολύτως. Καλές είναι οι προσλήψεις, αλλά δεν αρκούν από μόνες τους οι προσλήψεις. Χρειάζεσαι και μέσα, χρειάζεσαι και υλικά, χρειάζεσαι και να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι αυτοί, χρειάζεσαι και να ενταχθούν και στην διαδικασία της παραγωγής, ας πούμε, αυτό που λέμε των υγειονομικών υπηρεσιών από έναν υγειονομικό οργανισμό. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία, που δεν είναι εύκολο να γίνει σε περίοδο πανδημίας, όταν έρχεσαι από μια απαξίωση και από μια δυσκολία 10 ετών. Έτσι. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε ότι κάποιες από τις κυβερνήσεις που προηγήθηκαν στην ατζέντα τους είχαν την παραπομπή της δημόσιας υγείας στον ιδιωτικό τομέα. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Έχουν εκφραστεί αυτά στο παρελθόν. Πού θα ήμασταν σήμερα ή τον πρώτο καιρό της πανδημίας ακόμη χειρότερα αν είχαν αφαιθεί όλα στους ιδιώτες. Πρέπει να βλέπουμε και αυτή την παράμετρο. Νίκο, μου στέλνουν μηνύματα φίλοι τηλεθεατές που είναι φοιτητές και παρακολουθούν την εκπομπή μας από τα Γιάννα αλλά και από άλλες πόλεις. Και χαρακτηριστικά λένε ότι πείτε κάτι, τι θα γίνει με την εξεταστική, πώς θα διασφαλιστεί. Ξεκινά την επόμενη εβδομάδα εξεταστική στα πανεπιστήμια, διαζώσεις. Αυτή είναι η απόφαση του Υπουργείου, όπως ήταν και για την επιστροφή των μαθητών, των μικρών μαθητών στα σχολεία. Και χαρακτηριστικά λένε πώς θα διασφαλιστεί ότι σε μικρές αίθουσες
που καλούμαστε να δώσουμε εξετάσεις ότι θα τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι αποστάσεις. Και είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Όπως επίσης και στα. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω, Νίκο, όταν ήμασταν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στη Φιλοσοφική Σχολή, υπήρχαν φορές που στις εξεταστικές δίνανε και 1.000 άτομα ταυτόχρονα μέσα στα αμφιθέατρα μάθημα. Ο ένας δίπλα στον άλλο. Οι κομμένοι των προηγούμενων περιόδων, οι οποίοι έσπρεπε κάθε φορά να ξαναδηλώσουν το μάθημα και μπορεί να συσσωρευόταν και 500 και 1.000 άτομα σε κάποια περίπτωση. Μιλάμε, πραγματικά φέρνω λίγα χρόνια πίσω εικόνα στο μυαλό μου αυτό που ζούσαμε τότε και λέω. Όπως επίσης έχοντας γνώση για το πώς είναι οι αίθουσες στα πανεπιστήμια και οι αίθουσες διδασκαλίας και λέω πώς θα διασφαλιστεί πραγματικά η όλη διαδικασία και έχουν δίκιο να ανησυχούν τα παιδιά. Επίσης να πούμε ότι είναι πάρα πολλά γιατί μου στέλνουν αρκετή μήνυμα έτσι και από γονείς αλλά και. Μαθητές, είναι πάρα πολλά τα κρούσματα στα σχολεία, αυτό μου λένε. Και αυτό αποτυπώνεται και στα κρούσματα τα ημερήσια, αλλά και στην πλατφόρμα που τα δηλώνουν. Ένα στα πέντε κρούσματα είναι κάτω των 17 ετών, δηλαδή αφορά μαθητές στη χώρα μας. Έτσι είναι, το έχουμε πει, τα κρούσματα αυτά δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά. Βεβαίως ανεβάζουν τον αριθμό κρούσματων, για να ξεκινήσω από το δεύτερο, γιατί έχω πολλά να πω για το θέμα των πανεπιστημίων. Βεβαίως δεν ανεβάζουν τα κρούσματα ξαφνικά. Δεν ανέβηκαν τα κρούσματα, δεν αυξήθηκαν ξαφνικά τις τελευταίες μέρες. Οπωσδήποτε παίζει και ένα ρόλο και η όμικρον που είναι ιδιαίτερα μεταδοτική και έχει επικρατήσει πλέον πλήρως από ό,τι μας λένε οι επιστήμονες. Όμως, μην ξεχνάμε και την κινητικότητα που έχουν τα παιδιά που κινούνται, που πηγαίνουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες, που κάνουν πολλά και διάφορα πράγματα, βγαίνουν έξω και παιδιά είναι. Εντάξει, πώς να τους πεις να μην βγαίνουν και έξω, δεν γίνεται. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό να ελεγχθεί. Απλά θεωρήθηκε από την κυβέρνηση και δεν ξέρω, και από τους επιστήμονες αρχικά και η κυβέρνηση το υιοθέτησε για να λέμε τώρα τα πράγματα ως έχουν. Θεωρήθηκε ότι είναι πιο ελεγχόμενο το περιβάλλον και η κατάσταση για τα παιδιά όταν είναι στο σχολείο από το να μην είναι στο σχολείο. Διότι θυμίζω ότι με το πρώτο lockdown είχαμε κλείσει τα σχολεία, δεν κάναν τα παιδιά μαθήματα για να μην συγχρονίζονται και ήταν όλα καθημερινά μετά τα μαθήματα στα πάρκα, στις πλατείες και στους δρόμους και στις γειτονιές με αποτέλεσμα να συγχρονίζονται το απόγευμα. Λοιπόν, και το πρωί σε πολλές περιπτώσεις, κάποιοι που δεν παρακολουθούσαν ή κάποιες φορές που δεν γινόταν τα μαθήματα, που υπήρχαν και τεχνικά προβλήματα και ένα σωρό πράγματα. Λοιπόν, αυτά προσπαθούν να λύσουν με την απόφαση να είναι πιο ελεγχόμενο το περιβάλλον. Γιατί στο σχολείο το παιδί θα κάνει το τεστ πρώτα, θα γίνει γνωστό αν νοσεί ή αν δεν νοσεί, αν είναι φορέας ή δεν είναι φορέας κλπ. Και επίσης είναι πιο ελεγχόμενη η κατάσταση εκεί. Δεν μπορώ να προφητεύσω αν ήταν σωστό ή λάθος και τι αποτέλεσμα θα φέρει. Αυτό μένει να το δούμε. Εφόσον αυτή ήταν η εισήγηση των επιστημόνων, νομίζω ότι χωρίς πολλές κουβέντες ας ακολουθήσουμε την εισήγηση των επιστημόνων, όπως και έκανε και η κυβέρνηση, και ας δούμε τι αποτέλεσμα θα φέρει αυτό. Εάν το αποτέλεσμα ήταν λάθος, θα το δούμε σε μια εβδομάδα από τώρα. Εδώ είμαστε να το διορθώσουμε. Όχι εμείς, οι πολιτικοί. Εδώ είμαστε εμείς για να το καταγράψουμε και να το σχολιάσουμε και οι πολιτικοί για να το διορθώσουν. Δεν θα γίνει τίποτα μέσα σε μια εβδομάδα αν αυξηθούν υπερβολικά πάρα πολύ τα κρούσματα. Με δεδομένο ότι μιλάμε και για μια μετάλλαξη του κορονοϊού, η οποία δεν είναι τόσο πάρα πολύ απειλητική όπως ήταν οι προηγούμενες για πολύ σοβαρά, να δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Από ό,τι μας λένε πάντοτε οι επιστήμονες και σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Τώρα, όσον αφορά τα πανεπιστήμια, από όσο είμαι σε θέση να ξέρω, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υπήρξε μια συζήτηση μεταξύ των καθηγητών του Ιδρύματος, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία προτιμούσαν η διαδικασία να γίνει εξ αποστάσεως, η διαδικασία της εξεταστικής. Επίσης, σε πάρα πολλές σχολές ζητήθηκε η γνώμη των φοιτητών, όπου τα παιδιά εκεί, οι φοιτητές, όλοι σχεδόν ομόφωνα αποφάσισαν ότι το καλύτερο είναι να γίνει εξ αποστάσεως η διαδικασία. Τώρα, γιατί δεν τα ακούει αυτά το Υπουργείο και γιατί βγάζει τα δικά του φυρμάνια, να το πούμε έτσι, και επιβάλλει αυτή τη διαδικασία διαζώσεις με όλα αυτά τα προβλήματα που περιέγραψες και εσύ προηγουμένως, και στην τελική ανάλυση πού πάει και το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου, που είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένο. Εγώ θα βάλω και αυτή την παράμετρο, γιατί όλοι μας μέσα στα πανεπιστήμια πάντοτε ακούγαμε αυτό το περιβόητο αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου. Πού πάει αυτό το αυτοδιοίκητο, γιατί δεν αφήνει η πολιτεία το κάθε πανεπιστήμιο να διαμορφώσει τις συνθήκες και να αποφασίσει με βάση τα αντικειμενικά δεδομένα, τα οποία τα γνωρίζουν οι τοπικοί καθηγητές και οι τοπικοί πριτάνεις κάθε πανεπιστημίου. Δεν τα γνωρίζει η Υπουργός Παιδείας στην Αθήνα. Νομίζω ότι είναι μια λάθος απόφαση αυτή από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας. Εδώ δεν μιλάμε για παιδιά τα οποία καλό είναι να ελεγχθούν, δεν είναι παιδιά του δημοτικού. Είναι φοιτητές, είναι ενήλικες, τηρούν τα μέτρα απαρέκλητα και να βάλω και κάτι άλλο στην συζήτηση. Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών μας έχει εμβολιαστεί. Νίκο, με συγχωρείς, έχουμε κάποιο θέμα με την
Ναι, βλέπω ένα μαύρο τετράγωνο πάνω μου που με έχει καλύψει. Ωραία, θα προσπαθήσουμε να το αποκαταστήσουμε. Οκ. Okay. Εμείς σε ακούμε ωστόσο, σε ακούμε κανονικά. Α, ωραία. Ο ήχος είναι εδώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα αυτό, νομίζω για να συνοψίσω ότι πρόκειται για μια εσφαλμένη απόφαση με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία, όπως έλεγα, των παιδιών έχει εμβολιαστεί των φοιτητών. Και όχι μόνο έχει εμβολιαστεί, αλλά διενεργούν τακτικότατα και rapid test οι φοιτητές για την είσοδό τους σε κάποια μαθήματα που γίνονται διαζώσεις. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι από εκεί είναι ο κίνδυνος. Και στην τελική ανάλυση οι φοιτητές είναι συντριπτικά λιγότεροι από όσο είναι οι μαθητές. Εάν τους μαθητές που είναι μικρότεροι στην ηλικία και μη εμβολιασμένοι αρκετοί και που είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες, αξίζει να κάνεις μια διαδικασία τέτοια με το σχολείο για να τους ελέγξεις εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια, να τους ελέγξεις, να τους προστατεύσεις από τη μετάδοση του κορονοϊού. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο στους φοιτητές. Νομίζω ότι το αποφάσισε το Υπουργείο από κεκτημένη ταχύτητα και είναι πέρα για πέρα λάθος. Αν συμβεί, θα έχουμε υπερμεταδότες και μέσα στην ηλικιακή ομάδα των φοιτητών. Και είναι κρίμα να συμβεί αυτό γιατί τα παιδιά έδειξαν αξιοθαύμαστη συμμόρφωση. Τα ποσοστά των εμβολιασμών στους φοιτητές είναι συντριπτικά. Υπάρχουν σχολές που έχουν 100% εμβολιασμένους. Έτσι είναι. Όπως και είναι και στους καθηγητές, στα μέλη δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των εμβολιασμένων. Σωστά να αναφέρω και να δώσουμε και τα εύσημα εδώ. Έχει στην αστυνομία της Ηπείρου, είναι μία από τις αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας που έχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά εμβολιασμού στους αστυνομικούς που υπηρετούν στην Ήπειρο. Είναι ένα στοιχείο το οποίο το καταθέτω, προέκυψε από έρευνες που κάναμε από την Ήπειρο τις προηγούμενες μέρες και πρέπει να το πούμε έτσι, γιατί υπάρχει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Καλά κάνεις και το λες, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο δυναμικό των αστυνομικών, των ενστόλων της περιοχής της Ηπείρου, έχουμε, διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες, μόλις 50 που νοσούν. Δεν είναι πάρα πολύ για 4 περιφερειακές ενότητες. Αυτό σημαίνει ότι είναι και πολύ προσεκτικοί στα μέτρα, ότι τα τηρούν τα μέτρα και ότι προφανώς είναι και μεγάλος αριθμός των εμβολιασμένων, όπως λες. Έτσι. Όχι, να τα λέμε και αυτά, γιατί υπάρχει μια συζήτηση στο δημόσιο διάλογο, η οποία πολλές φορές στηρίζεται είτε και σε εσφαλμένη πληροφόρηση, είτε και σε επιλεκτική πληροφόρηση, η οποία γενικεύεται από τον καθένα κλπ. Αλλά υπάρχουν όμως τα πραγματικά δεδομένα, τα οποία είναι αυτά που λέω και οφείλουμε να τα λέμε και σε αυτή τη βάση και να τα καταθέτουμε και από εδώ. Από εκεί και πέρα θα τα δούμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει. Πολύ πιο σημαντικό πράγμα είναι το όλο πλαίσιο γενικότερα της λειτουργίας των πανεπιστημίων, διότι αν δεις στα ψηλά γράμματα αυτών των συνεδριάσεων που έκαναν οι τοπικές σύγκλητοι των πανεπιστημίων, θα δεις ότι παντού βάζουν και κάποια οικονομικά ζητήματα, παντού βάζουν και κάποια ζητήματα αναπλήρωσης καθηγητών οι οποίοι συνταξιοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και δεν αντικαταστάθηκαν από άλλους καθηγητές. Υπάρχουν και σοβαρά λειτουργικά ζητήματα στα πανεπιστήμια. Έτσι, δεν είναι μόνο τώρα το θέμα του κορονοϊού και το πώς θα γίνει αυτή η εξεταστική. Αυτή η εξεταστική με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα γίνει και στην τελική ανάλυση, εάν κάποιο πανεπιστήμιο δει ότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα με τη διαζώσεις διαδικασία, νομίζω ότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία και να το γυρίσει σε εξ αποστάσεως διαδικασία, κατοχυρώνοντας το δικαίωμά της αυτό πίσω από τη συνταγματικότητα του αυτοδιοίκητου του Πανεπιστημίου και ας λέει ότι θέλει η κάθε εγκύκλειος του κάθε Υπουργείου ή του κάθε τέλος πάντων ερμηνευτή που θέλει να κάνει. Το πρώτιστο που θέλει να ασκήσει η πολιτική, το πρώτιστο είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και κάτω από αυτό το πρίσμα πρέπει να ειδωθούν όλα και ελπίζω το Υπουργείο Παιδείας να αναθεωρήσει αυτήν την λανθασμένη απόφαση. Μάλιστα. Νίκο, θα σε ευχαριστήσω πολύ. Θα μείνουμε σε αυτά. Έχουμε και άλλα να πούμε, γιατί ακούμε και για αποφάσεις από πλευράς του Κυριάκου Μητσοτάκη της κυβέρνησης για αύξηση του κατώτατου μισθού περαιτέρω. Γιατί φαίνεται ότι απορροφώνται οι αυξήσεις αυτές, οι επιδοτήσεις μάλλον που δίνονται τα μικρά αυτά ποσά από την ακρίβεια και από τις ανατιμήσεις και από τον πληθωρισμό. Είναι θέμα που το βάζουν οι φίλοι. Χρυσό είναι αυτό που κάνει η κυβέρνηση, αλλά είναι ασπιρίνη στον καρκίνο. Είναι αυτό ακριβώς πήγα να πω, γιατί μου το στέλνουν οι φίλοι τηλεθεατές στο σχολείο. Αυτό τώρα το να έχουμε αύξηση ένα κατώτατο μισθό τη τάξη των 5, των 8, των 10 ευρώ δεν νομίζω να λέει και κάτι. Έτσι. Θα τα δούμε όμως και το επόμενο διάστημα και μόλις ανακοινωθούν. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι. Φίλες, φίλοι, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
κρασί μας. Ζήνος. Σαν ειδικός, επιλέγω κοτόπουλο Πίντος για ασφάλεια. Ταϊσμένο με 100% φυτικές τροφές. Σαν μητέρα, επιλέγω Πίντος για φρεσκάδα. Σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Σαν Ελληνίδα, επιλέγω Πίντος για νοστιμιά. Με αναγραφή ταυτότητας προέλευσης από Ορεινή Φάρμα Πίντος. Επιλέγω κοτόπουλο Πίντος για τριπλή σιγουριά. Εσείς? Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα με ταυτότητα προέλευσης. Πόσα είναι τα βασικά χρώματα? Πόσες είναι οι βασικές αποχρώσεις τους? Πόσες είναι οι τεχνικές αποτύπωσεις τους? Πώς επιλέγουμε το κατάλληλο χρώμα για κάθε χώρο του σπιτιού? Επειδή ο κόσμος δεν είναι ασπρόμαυρος, πολλά τα ερωτήματα, μία η επιλογή. Χρώμο επιλογή, Πολύβιος Καράς. Εδώ βρίσκει την απάντησή του κάθε ερώτημα, τη λύση του κάθε πρόβλημα. Η βαφή εναρμονίζεται με το περιβάλλον. Η τεχνοτροπία αποπνέει φινέτσα. Χρώμο επιλογή, Πολύβιος Καράς. Δημιουργείς, επισκευάζεις, αναπαλαιώνεις, ανακαινίζεις με τη βοήθεια και την καθοδήγηση έμπειρων τεχνητών. Χρωμοεπιλογή Πολύβιος Καράς. Γεωργίου Παπανδρέου 71. Τηλέφωνο 26510-21443. Με άνετο πάρκινγκ για πιο εύκολες αγορές. Επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα www.χρωμοεπιλογή.gr. Χρωμοεπιλογή Πολύβιος Καράς. Η επιλογή είναι δική σου. Και όμως κινούνται. Στον καιρό της κρίσης, κάποιοι δεν σταματούν να κινούνται για να προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι. Το αστικό κτέλιο Ανίνων αναβαθμίζει διαρκώς τις υπηρεσίες του προς το κοινό. Εξυγχρονίζει το στόλο του με νέα, σύγχρονα οχήματα, φιλικά στους επιβάτες και το περιβάλλον. Αυτοκίνητα με τους μέγιστους δείκτες ασφάλειας που παρέχουν ποιοτικές μετακινήσεις σε χιλιάδες επιβάτες καθημερινά. Το αστικό κτέλιο Ανίνων σέβεται και εξυπηρετεί τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Αξιοποιεί για την καλύτερη εκτέλεση των δρομολογίων του σύγχρονα μέσα τεχνολογίας και έξυπνες τάσεις που ενημερώνουν με ακρίβεια το επιβατικό κοινό. Χρησιμοποιεί την τηλεματική για τη συνεχή παρακολούθηση της κίνησης των οχημάτων και παρέχει στο επιβατικό κοινό τη δυνατότητα χρήσης ψηφιακών εφαρμογών μέσω κινητών τηλεφώνων. Σχεδιάζει ακόμη καλύτερες υπηρεσίες σε ακόμη περισσότερους προορισμούς. Και είναι εδώ για να προσφέρει μετακινήσεις υψηλού επίπεδου με υπερπολυτελή οχήματα σε κάθε προορισμό, εντός και εκτός πόλης. Οι τρεις μάγοι ξεκίνησαν το ταξίδι τους. Ο Μελισιόρ, ο Κασπάρ, ο Μπαλτάσαρ. Ο Μελισιόρ, ο Κασπάρ και ο Μπαλτάσαρ. Θα ακολουθούσαν τα άστρα τα φωτεινά. Από εδώ! Όχι, από εδώ! Από εκεί! Στα χέρια τους κρατούσαν λιβάνι χρυσό Σμύρνα, λιβάνι χρυσό για Σμύρνα. Η Βίκος Κόλλα σας εύχεται καλά Χριστούγεννα με ένα συν ένα δώρο. Διψάκια Χριστούγεννα, διψάκια Χριστούγεννα. Διψάκια Βίκος Κόλλα, διψάκια Βίκος Κόλλα. Όταν οι επιθυμίες για τελειότητα δεν περιορίζονται. Η ανάγκη για πείρα και εξειδίκευση είναι αδιαπραγμάτευτη. Η επιλογή είναι μία. Νικόλαος Διάκος ΑΕ. Είδη γίνης, πλακάκια υδραυλικά. Χρώματα, θέρμανση όλων των ειδών και ηλιακής ενέργειας. Σίδερα, πάνελ, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Μηχανήματα και θερμοκήπια. Νικόλαος Διάκος ΑΕ. Προτάσεις υψηλής αισθητικής για το μπάνιο. Με υπογραφές των καλύτερων εταιριών. Αντιπροσώπευση από το 1968. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Στα Ιωάννινα, 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνα 26510-85-185-186-187. Και στη Φιλιππιάδα, Σόλωνος Γκίκα 50. Τηλέφωνα 26830-22588-22852. Και στο ίντερνετ www.tziakos.gr. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Υπογράφει χώρους ποιότητας. Όσο ψηλά και να φτάσεις, πάντα να θυμάσαι από πού ξεκίνησες. Τη λίμνη, τη βροχή, τον καρπό, το πάθος και το όραμα αποτυπωμένα στα πρόσωπα γύρω μας. Γιατί είναι αυτά που μας έφεραν στην πρώτη γραμμή της γεύσης και της πρωτοπορίας. Και είναι αυτά
που μας δίνουν τη δύναμη να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Νητσιάκος. Αγαπάμε τον τόπο μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον πρόεδρο της ΕΨΕ Ιωαννίνων, τον κύριο Παναγιώτη Κρανά, και φυσικά τη συνεργάτη Δέστου που είναι μαζί του, για να μιλήσουμε για το έργο που υλοποιεί η ΕΨΕ, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία στα Γιάννενα. Το έργο Κοινωνικό Δίκτυο Προώθησης της Συμμετοχής στα Κοινά των Ατόμων Μεγαλύτερης Ηλικίας για το Δήμο Ιωαννιτών. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και είναι καλό, νομίζω, και χρήσιμο να ενημερώσουμε για το έργο αυτό όλους τους φίλους τηλεθεατές, τους δημότες μας, τους συνδημότες μας που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος. Κύριε Κρανά, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Χριστοφορίδου. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Κύριε, ευχηθώ και εγώ και σας χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και στους συνδημότες, τους συμπολίτες μας ακούνε αυτή την ώρα. Το έργο αυτό είναι μια προσπάθεια της ΕΨΕΠ να απευθυνθεί στην τοπική κοινωνία, στην τοπική κοινότητα, στο Δήμο μας, κινητοποιώντας τις ενεργητικές δυνάμεις, τις συνεργές δυνάμεις του τόπου αυτού προς την κατεύθυνση της συμμετοχής στα κοινά. Κυρίως όμως στοχεύουμε στους ανθρώπους εκείνους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, δεν τους ονομάζουμε ηλικιωμένους, τους ονομάζουμε μεγαλύτερης ηλικίας. Θεωρητικά πιάνει και τη δική μου ηλικία και τη μεταγενέστερη, που είναι μια μέση ηλικία. Κυρίως δηλαδή απευθυνόμαστε στους ενεργητικούς, στους ενεργούς ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι τους γνωρίζουμε και μας γνωρίζουν και γνωρίζουμε ότι από την εμπειρία που έχουμε, ότι είναι ένα δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και πληθυσμιακά, στατιστικά σημαντικό, αλλά και αξιολογικά και σημαντικά από την άποψη της ποιότητας, της δυναμικής και του μεγέθους της σοφίας και της γνώσης που διαθέτουν από την εμπειρία ζωής που έχουν κατακτήσει όλα αυτά τα χρόνια, η οποία είναι πολύ σημαντική, ειδικά στις κοινωνίες τις τόσο σύνθετες, πολύπλοκες και απαιτητικές που ζούμε τα τελευταία 10 χρόνια. Τώρα αυτό συνεχώς απευθύνεται σε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, που το καλούμε να συμπράξει μαζί μας στο πλαίσιο αυτό, σε εθελοντική βάση. Mm-hmm. Στοχεύουμε στην κινητοποίηση, όπως σας είπα, στην συμμετοχή του στα κοινά, αλλά ταυτόχρονα και στην διαχείριση, στην επαφή με την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, με έναν τρόπο που θα δημιουργεί σκέψεις, απόψεις, ιδέες και δράσεις. Από κάτω προς τα πάνω, όπως λέμε εμείς, από τους ίδιους δηλαδή, προς τα ανώτερα επίπεδα, όποια και αν είναι αυτά. Δηλαδή, τους δίνουμε έναν τρόπο, έναν μηχανισμό, έναν γήπεδο, έναν χώρο να ενεργοποιηθούν μέσα από τη δική τους βούληση, μέσα από την δική τους επιθυμία, μέσα από την δική τους συμμετοχή, εκφράζοντας δικές τους ανάγκες, σχεδιάζοντας για τα δικά τους προβλήματα και αναζητώντας λύσεις για αυτά τα προβλήματα. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, ψάχνετε εθελοντές σε πρώτη φάση, σωστά? Ψάχνουμε εθελοντές κυρίως και σε πρώτη φάση, αλλά και σε μεταγενέστερη φάση. Mm-hmm. Αναζητούμε εθελοντές. Έχουμε βρει μέχρι στιγμής περίπου 15-20 ανθρώπους που στο μέτρο του δυνατού είναι σε επαφή και είμαστε σε επαφή μαζί τους. Σχεδιάζουμε και προετοιμάζουμε κάποιες δράσεις που σύντομα θα έχουν καλύτερο αποτύπωμα και στην πόλη, θα γίνουν πιο ευρέως γνωστές. Ο αριθμός αυτός δεν είναι συγκεκριμένος. Μπορούν να έρθουν οποιοδήποτε πιστεύουν ότι μπορούν να συμπράξουν σε αυτό το πλαίσιο. Αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν και διαθέσιμο χρόνο και δυναμική και ιδέες και απόψεις και κυρίως θέληση και ζωντάνια αυτές τις απόψεις να τις θέσουν υπόψη της κοινωνίας. Ένα μεγάλο μέρος αποτελεί της προσέγγισης που έχουμε εμείς αποτελεί και το γεγονός ότι αυτές οι απόψεις, αυτές οι ιδέες θα αποτελούν και μέρος διαβούλευσης σε ευρύτερο πλαίσιο. Mm-hmm. Ήδη σχεδιάζουμε και θα βγει σύντομα στον αέρα μια σχετική πλατφόρμα που οι άνθρωποι αυτοί και θα ενημερώνονται αλλά κυρίως θα καταθέτουν τις ιδέες τους, οι οποίες θα τίθεται υπόψη των υπολείπων ημών των πολιτών, των δημοτών αυτής της πόλης και θα αξιολογούνται, θα εμπλουτίζονται και θα ενισχύονται προς την κατεύθυνση που όλοι μας ψάχνουμε της παρέμβασης και της συμμετοχής των ανθρώπων στα κοινά με ενεργητικό τρόπο και από κάτω προς τα πάνω όπως έχουμε πει μέχρι τώρα. Η εμπειρία, και να βάλουμε και τη συνεργάτη σας έτσι στην κουβέντα μας, η εμπειρία από αντίστοιχα προγράμματα τι δείχνει λοιπόν? Θέλω να μιλήσω κι εγώ. Είναι η ζωή και η ειρήνη μαζί μου. Είναι συνεργάτη μου. Να τι καλησπερίσουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω ποια θέλει να ξεκινήσει. Η ζωή, η ειρήνη, όποια θέλει. Καλησπέρα σας. Μέχρι στιγμής το έργο έχει δείξει έναν αρκετά δυναμικό χαρακτήρα από τους εθελοντές μας.
Παρόλο τις δύσκολες συνθήκες με τον κορονοϊό, έχουν δείξει μεγάλη θέληση να συμμετέχουν και αυτό αποδεικνύει την αναγκαιότητα του έργου στην κοινωνία, καθώς είναι άτομα που τίθονται στο περιθώριο και έχουν ανάγκη να επικοινωνήσουν και να μοιραστούν μαζί μας πράγματα. Ωστόσο, θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή την ομάδα θελοντών με άτομα που θα έχουν ιδέες για το πώς μπορούμε να καλυτερέψουμε την περιοχή των Ιωαννίνων και μετά να πάει και σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Και η διαφορά αυτού του προγράμματος έχει να κάνει με το ότι ακούμε τους εθελοντές και οι ανάγκες τους γίνονται δράσεις και δεν δίνουμε τις δράσεις κατευθείαν εμείς τους εθελοντές, αλλά τηρούμε αυτά που θέλουν αυτοί και ακούμε τις ανάγκες τους. Άρα εδώ έχει ένα ενδιαφέρον. Εδώ έχει ενδιαφέρον να εστιάσουμε και να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες, τι ζητάνε περισσότερο, τι θέλουν για να καλυτερεύσουν την ποιότητα ζωής τους οι άνθρωποι αυτοί. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για διαγενειακότητα. Ζητάνε επαφή με μικρότερες γενιές, ζητάνε επαφή με την κοινωνία. Mm-hmm. Υπάρχει ανάγκη να τους ακούσουμε. Συνεχώς μας λένε ότι έχουν γνώσεις, ότι δεν πάβουν με το που τελειώσουν να εργάζονται και να συνταξιδοτηθούν, δεν πάβουν να είναι χρήσιμα μέλη. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε σαν πολίτες, ότι μπορούμε να πάρουμε πολλά από τους ηλικιωμένους. Δεν θέλουν να νιώθουν παραγωνισμένοι και ξεχασμένοι από την κοινωνία. Και ότι έχουν ακόμα να προσφέρουν πολλά. Άρα νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι, καμιά φορά ξέρετε δεν μου αρέσει καθόλου αυτή έτσι, η ταμπέλα που μπαίνει και είναι και βαρύγδουπη νομίζω, τους λέμε απόμαχους της ζωής, αλλά εν τέλει έτσι τους κάνει η κοινωνία να νιώθουν, σαν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν προσφέρει κάτι. Αυτό θέλουμε και να αλλάξουμε και εμείς με αυτό το πρόγραμμα. Να προσθέσω πάνω σε αυτό, γιατί είναι ο πυρήνας όλου του εγχειρήματος και του δικού μας, η κατανόηση και η αναζήτηση και η καταγραφή των αναγκών αυτών. Mm-hmm. Προφανώς οι άνθρωποι αυτοί, όλοι μας τους γνωρίζουμε, γιατί είναι μέρος της μικρής ή μεγαλύτερης οικογένειάς μας όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Όπως είπα και πριν, έχουν ιδέες, έχουν απόψεις, έχουν πράγματα στο κεφάλι τους, αλλά έχουν και πολλές ανάγκες που προκύπτουν από την καθημερινότητά τους. Θέλουν δηλαδή με κάποιο τρόπο ο τρόπος που ζουν στην μικρή τους κοινότητα, στον μικρό τους χώρο, στη συνοικία τους. Μέχρι στο μεγαλύτερο χώρο, έως το μεγαλύτερο χώρο που είναι η πόλη τους, να τους λαμβάνουμε εμείς οι υπόλοιποι ότι υπάρχουν, όταν σχεδιάζουμε έργα, όταν απευθυνόμαστε σε αυτούς, όταν δημιουργούμε προϊόντα πολιτιστικά ή οτιδήποτε άλλο, όταν απευθυνόμαστε στον κόσμο, να ξέρουμε ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και αντιστρόφως να δεχόμαστε και τη συνεισφορά τους πάνω σε αυτή την οργάνωση και την υλοποίηση αυτών των πραγμάτων. Θέλουμε κάποιο τρόπο, και εμείς το επιλέγουμε σε αυτό, να είναι ενεργητικοί στην κοινότητα, στην κοινωνία μας. Δεν αισθάνονται παραγωνισμένοι, παρκαρισμένοι και άχρηστοι εντός εισαγωγικών σε σχέση με την υπόλοιπη κοινότητα. Με ποιους άλλους χώρους θα συνεργαστείτε για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, κύριε Κρανά? Να σας πω λίγο ότι το έργο αυτό είναι ένα έργο που υλοποιεί η ΕΨΕΠ στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού ή grants, όπως λέγεται. Mm-hmm. Είναι μια σύμπραξη χωρών της Ευρώπης, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συμπράττουν αφενός χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τη γνωρίζουμε και είναι μέλος και η Ελλάδα, και χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και η Ισλανδία. Χρηματοδοτούν αυτές οι τρεις χώρες, κυρίως η Νορβηγία έχει το μεγάλο μερίδιο στη χρηματοδότηση, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κατεύθυνση προαγωγής και προώθησης στο κοινωνικό χώρο ζητημάτων με κοινωνικό χαρακτήρα, όπως είναι η προστασία του παιδιού, η προάσπιση των δικαιωμάτων, των ανθρωπικών δικαιωμάτων ανθρώπων, η προαγωγή τους, η διαχείριση της ευπάθειας, της θέματα κοινωνικής πρόνοιας κλπ. Εμείς επιλέξαμε στη συνέχεια κάποιο παλιότερο έργο που κάναμε πάλι για την ηλικία, στο ίδιο πλαίσιο του e-grants, να στοχεύσουμε εκ νέου με έναν πιο ενεργητικό τώρα τρόπο, όπως σας περιέγραψα μέχρι τώρα, στην τρίτη ηλικία με την ενεργητική της μορφή, με την ενεργητική της διάσταση. Διαχειριστής επιχορήγησης στην Ελλάδα είναι το ίδιο Μαμποδοσάκη και το Solidarity Now. Εμείς υπογράψουμε τη σύμβαση με το ίδιο Μαμποδοσάκη. Και στους 18 μήνες περίπου που θα διαρκέσει το πρόγραμμα, φιλοδοξούμε τελικά και να συναντήσουμε και να μας συναντήσουν κάποιοι άνθρωποι από αυτή την ομάδα ανθρώπων που έχω περιγράψει μέχρι τώρα, να δεσμευτούν και αυτοί και εμείς ότι θα περπατήσουμε σε μια πορεία, ώστε αυτό το εγχείρημα να δώσει τελικά σαν ένα αποτέλεσμα ότι αυτός ο κοινωνικός χώρος της πόλης μας μπορεί να αναδείξει κάποια δυναμική αυτού του τύπου, να υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι που θα το διατρήσουν αυτό και αργότερα. Θα δημιουργηθεί μια τυπική άτυπη εθελοντική ομάδα, θα δούμε με ποιο τρόπο στο τέλος, που θα αναλάβει το εισαγωγικό να παραμείνει στην πόλη μας, να διεκδικεί, να ακούει τη φωνή της, να προωθεί θέματα αυτού του τύπου όπως περιέγραψα. Και αν καταφέρουμε αυτή την ομάδα να την κάνουμε, να τη φτάσουμε και στο επίπεδο να γίνει ένας κοινωνικός εταίρος στην πόλη μας εντός εισαγωγικών,
και να αντιλαμβάνουν υπόψη όλες οι αρχές και οι φορείς που σχεδιάζουν για αυτούς, να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της, να καλούνται, να προσκαλούνται, να συμμετέχουν στις απόψεις και στη διαμόρφωση των απόψεων, με ή χωρίς διαβούλευση, δεν έχει σημασία, πώς θα γίνεται κάθε φορά, θα είναι μια σημαντική νίκη εντός εισαγωγικών για μας, γιατί θα έχουμε πετύχει τον τρίαντο σκοπό μας, που είναι αυτή η οργάνωση, αυτή η εθελοντική ομάδα, να μείνει στην πόλη μας και να εισφέρει έργο και αργότερα. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, προσκαλείται όποιος άνθρωπος θέλει να γίνει ενεργό μέλος μιας ομάδας, μιας εθελοντικής ομάδας, αργότερα ίσως πάρει και τη μορφή συλλόγου, μιας ομάδας εν τέλει που θα διαδραματίζει ρόλο, που θα μπορεί να περνά τις ιδέες του, όπως λέμε, στην πόλη, στους φορείς, στο Δήμο, στην αυτοδιοίκηση, μπορεί να έρθει κοντά σας. Τους δέχεστε στα γραφεία της ΕΨΕΠ, κύριε Κρανά, ή είναι δύσκολο τώρα, γίνεται τηλεφωνικά λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό? Η πρώτη επαφή γίνεται, προσπαθούν να γίνονται διαζώσεις σε ατομική βάση, σε πολύ μικρές ομάδες. Η οργάνωση μετά των δράσεων γίνεται με κάποιον τρόπο που χρησιμοποιούμε και την τεχνολογία και την οργάνωση πάλι σε μικρές ομάδες, όπως σας έχω πει. Σε σχέση με το προηγούμενο, θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο στοιχείο ότι βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας είναι ότι αυτή η ομάδα θα αναλάβει, θα αυτοδεσμευτούμε όλοι μας να υπηρετήσουμε αυτή την αρχή της από κάτω προς τα πάνω ανάδειξης και προώθησης των θεμάτων. Και θέλουμε σε αυτή την πορεία να συναντήσουμε όλους αυτούς τους εν δυνάμει εθελοντές μεγαλύτερης ηλικίας της πόλης μας και να τους εμπλέξουμε με κάποιον τρόπο έτσι δημιουργικό προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Επειδή ρωτάνε κάποιοι φίλοι τηλεθεατές πού είναι τα γραφεία της ΕΨΕΠ, να δώσουμε αν θέλετε τα στοιχεία. Τα γραφεία της ΕΨΕΠ είναι στην οδό Σκυλάνου 2, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2651-039-820. Μπορούν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας μέχρι 3-4 το μεσημέρι, περίπου σαν την πρωινή ώρα που είμαστε, να απευθύνονται από πρωινή ώρα, από τις 9 περίπου το πρωί. Θα υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος εδώ που θα μπορεί να υποδέχεται το ενδιαφέρον του κάθε ενδιαφερόμενο και θα το διαχειριζόμαστε ανάλογα. Πάρα πολύ ωραία. Ακούγεται πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι αρκετοί άνθρωποι, οι οποίοι όπως λέτε είναι και μοναχικοί ή και νιώθουν ότι θέλουν να προσφέρουν, αλλά δεν ξέρουν τον τρόπο, μπορούν να έρθουν κοντά σας και να αναλάβουν ενεργό δράση, να νιώσουν πραγματικά χρήσιμοι. Η συμμετοχή στα κοινά έχει πολλά καλά αποτελέσματα. Είναι προφανώς βοηθάει και στην άρση της απομένωσης των ανθρώπων αυτών, την άρση του αισθήματος της μοναξίας. Εμπλουτίζει όλη την υπόλοιπη κοινωνία, όπως σας είπαμε, αυτές τις θετικές πτυχές, τις ενεργητικές δυνάμεις της κοινωνίας που έχουν λόγο και αξία να συμμετέχουν. Έχει η προσπάθεια που κάνουμε, δηλαδή, αν καταφέρουμε και επιλέξουμε όσο να δούμε περισσότερους ανθρώπους και πολύ περισσότερο το βάλουμε και σε μορφή διαμόρφωση μια στάση απέναντι σε αυτό, θα είναι μια από τις επιδιακόμενες στοχεύσεις του έργου που με ικανοποίηση θα θέλουμε να το δούμε να συμβαίνει. Μάλιστα. Τώρα, πέρα από αυτό το πρόγραμμα, τι άλλα πράγματα τρέχουν από την ΕΨΕΠ, τι άλλα πράγματα κάνετε αυτό το διάστημα που μπορούμε να επικοινωνήσουμε? Προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού με τις μικρές ή τις μεσαίες δυνάμεις που σιγά σιγά διαμορφώνουμε να ανταποκρινόμαστε σε ανάγκες της κοινότητας. Η ΕΨΕΠ συνεχίζει να λειτουργεί σε μόνιμη βάση τα δύο υποτροφία που έχει για ασθενείς με ψυχική νόσο στην Κόνιστα και στην Άρτα. Τους τελευταίους 6 μήνες από τον Ιούνιο, τον περασμένο Ιούνιο του περασμένου έτους, μπήκε σε λειτουργία και το Κέντρο Ημέρας για την Άνοια στην πόλη μας. Με την ευκαιρία να πω ότι είναι μια δομή καινούργια, είναι η κύρια και η μοναδική δομή για την Άνοια στην Ήπειρο, σε περιφερειακή βάση στην περιφέρεια Ήπειρου. Απευθύνεται στα άτομα με Αλτσχάιμερ ή με κάποια μορφή άνοιας και μπορεί να παρεμβαίνει προληπτικά ή συμβουλευτικά ή ακόμα και με κάποιο τρόπο θεραπευτικά σε άτομα με κάποια μορφή άνοιας. Το Κέντρο Ημέρας, που είναι μια ενιαίτερη δομή στην πόλη και ίσως ενδιαφέρει πολύ κόσμο, βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Κεπαβή, στα γραφεία, στα ισογραφεία 122 και 123, λειτουργεί καθημερινά από το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, 3.30 το μεσημέρι. Μπορούν όσοι συμπολίτες έχουν ζητήματα στην οικογένεια ή στο ευρύτερο περιβάλλον, το φιλικό ή άλλο περιβάλλον, με ανθρώπους με προβλήματα άνοιας, μπορούν να απευθύνονται εκεί και να λαμβάνουν καθοδήγηση και επεξεργασία του αιτήματος. Η ΕΨΕΠ ταυτόχρονα δουλεύει και παράλληλα πράγματα, κυρίως τα τελευταία κοινό, και είμαστε προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την προστασία του παιδιού,
Σύντομα θα μπορέσουμε, πιστεύω, να ανακοινώσουμε ορισμένα πράγματα. Ελπίζουμε να εγκοδοθούν οι προσπάθειες που κάνουμε στη συνεργασία με άλλους φορείς. Και γενικά προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού, ξαναλέω, να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες, γιατί έχουμε την αίσθηση, και μάλλον δεν είναι μόνο αίσθηση και πραγματικότητα, ότι αυτές οι ανάγκες των οποίων κοινωνίες μεγενθύνονται, χωρίς να σημαίνει ότι μεγενθύνονται από την απουσία, ο λόγος μεγένθησης είναι η απουσία της παρέμβασης της πολιτείας, της κεντρικής πολιτείας, μεγενθύνονται επειδή οι συνθήκες είναι τέτοιες που χρειάζονται πρόσθετες δυνάμεις για να αντιμετωπιστούν. Και ίσως χρειαστεί να βάλετε ακόμη περισσότερο πλάτη το επόμενο διάστημα, γιατί όπως λέτε ζούμε δύσκολες καταστάσεις, οι συνθήκες είναι τέτοιες που χρειάζονται παρεμβάσεις σαν αυτές που κάνει σε διάφορα έτσι, αντικείμενα και μέτωπα η ΕΨΕΠ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα χαρώ να τα ξαναπούμε και να μένουμε και να εξειδικεύουμε κάθε φορά και σε διαφορετικό θέμα. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Λοιπόν, φίλες, φίλοι, επειδή δέχομαι κάποια μηνύματα, για όσους ρωτάτε, υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε, όσοι ενδιαφέρεστε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το Ioannina Silver Community Action Network, δηλαδή την δημιουργία της συμμετοχής σας στο κοινωνικό δίκτυο προώθησης της συμμετοχής στα κοινά ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στο Δήμο Ιωαννιτών, μπορείτε να απευθύνεστε στην ΕΨΕΠ, στα γραφεία που βρίσκονται Σικελιανού 2, στον πρώτο όροφο, εργάσιμες ημέρες 10 με 2 το μεσημέρι, αυτοπροσώπως ή και τηλεφωνικά στο 26510-39820. 26510-39820 για όσους μου ζητήσατε το τηλέφωνο. Λοιπόν, πολλά μηνύματα βλέπω από εσάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάποια θα τα δώσω στη διάρκεια του διαλύματος, κάποια πράγματα συγκεκριμένα που ρωτάτε και ζητάτε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Σοφός, γκρινιάνης, χαρούμενος, χιονάτι. Φρούτο. Φρούτο. Τι, σκέτο φρούτο. Χωρίς δοδόνι. Δοδόνι με φρούτα. Δροσερό και αγαπημένο δοδόνι με ζουμερά κομμάτια φρούτων. Πηγή βιταμινών και ιχνοστοιχείων για το καλό του οργανισμού μας. Νέο δοδόνι με φρούτα. Απόλαυση, όχι παραμύθια. Ξημερώνει. Με το πρώτο φως της μέρας στο πογόνι, η φύση ξυπνά και οι άνθρωποι είναι ήδη έτοιμοι να μας προσφέρουν τα προϊόντα της πιο αγνής περιοχής της υπηρετικής γης. Πογόνι. Με υλικά διαλεγμένα ένα-ένα, δουλεμένα με μεράκι, με τον τρόπο που μάθαμε γενιά με τη γενιά, για να μπορείτε να τα απολαύσετε στο τραπέζι σας. Πογόνι. Τραχανάς και χυλοπίτες, μόνο από αγνό, πρόβιο και κατσική σιωγάλα. Αυθεντικά και πεντανόστιμα. Πογόνι Μπάσιος. Γεύση και ποιότητα από τα αρχοντοχώρια της Ηπείρου. Η δύναμη του τόπου μας είναι στο χέρι μας. Με το ταμιευτήριο της Τράπεζας Ηπείρου, τα χρήματά μας επανεπενδύονται στο τόπο μας. Με 9 καταστήματα και 15 ATM σε όλη την Ήπειρο, έχω και προσωπική εξυπηρέτηση και όλες τις σύγχρονες εφαρμογές. Ταμιευτήριο της Τράπεζας Ηπείρου. Είναι το μόνο, χωρίς έξοδα και προμήθειες, για πληρωμές τηλεφωνίας, ηλεκτρισμού και νερού. Ανοίγοντας ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου μέχρι 31 Τρίτου με σύνδεση 2 πάγιων εντολών πληρωμής, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο EcoCar. Τράπεζα Ηπείρου. Η τράπεζα του τόπου μας. Όταν οι επιθυμίες για τελειότητα δεν περιορίζονται. Η ανάγκη για πείρα και εξειδίκευση είναι αδιαπραγμάτευτη. Η επιλογή είναι μία. Νικόλαος Διάκος ΑΕ. Είδη γίνης, πλακάκια υδραυλικά. Χρώματα, θέρμανση όλων των ειδών και ηλιακής ενέργειας. Σίδερα, πάνελ, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Μηχανήματα και θερμοκήπια. Νικόλαος Διάκος ΑΕ. Προτάσεις υψηλής αισθητικής για τον μπάνιο. Με υπογραφές των καλύτερων εταιριών. Αντιπροσώπευση
έμπνευση από το 1968. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Στα Ιωάννινα, 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνα 26510-85185-186 και 187. Και στη Φιλιππιάδα, Σόλωνος Γκίκα 50. Τηλέφωνα 26830-22588 και 22852. Και στο ίντερνετ www.tziakos.gr. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Υπογράφει χώρους ποιότητας. Ο χορός είναι όπως η ζωή. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τα βήματα. Αρκεί να ακούς το χτύπο της καρδιάς σου. Δεν χρειάζονται κανόνες για να κάνεις τη σωστή κίνηση. Αρκεί η συνείδησή σου. Ο χορός είναι όπως η ζωή. Κάνει ένα κύκλο. Όμως για να υπάρχει ζωή, πρέπει να την προστατεύουμε. Το Ζαγόρι Go Green είναι το πρώτο ελληνικό εμφιαλωμένο νερό σε φιάλες από ανακυκλωμένο πλαστικό, μειώνοντας τη χρήση νέου πλαστικού στις συσκευασίες του. Ζαγόρι, το καλό το έχουμε μέσα μας. Mountains, το μεγαλύτερο κατάστημα ειδικού εξοπλισμού στα Γιάννενα. Αν είστε λάτρης της φύσης, στο κατάστημα Mountains θα βρείτε αυτό που ζητάτε. Mountains. Διαθέτουμε το πιο σύγχρονο εξοπλισμό για ορειβασία και υπαίθριους περιπάτους. Mountains. Τα πάντα για το κυνήγι, το ψάρεμα, την κατάδυση και το κάμπινγκ. Κατάστημα ειδικού εξοπλισμού Mountains. Κάτσαρη 41 στα Γιάννενα. Σας περιμένουμε. Σίγουρη ότι έκανα τη σωστή επιλογή. Προσφέρω στο παιδί μου την καλύτερη εκπαίδευση που μπορεί να έχει, όπως είχαν κάνει και οι δικοί μου γονείς. Γερές βάσεις για το μέλλον του και μια χαρούμενη σχολική ζωή. Εκπαιδευτήρια Όλγα Ντότι Οικονόμου. 45 χρόνια χτίζουμε γερά θεμέλια με γνώσεις και αξίες. Επιστρέψαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και όπως σας είπα, σήμερα θα μιλήσουμε στην εκπομπή μας για την αποτοξίνωση μετά τις γιορτές. Αποτοξίνωση που βοηθά συνδυαστικά και στην απώλεια βάρους αλλά και στην ενίσχυση, όπως λέμε, και στο μπουστάρισμα του οργανισμού μας που τόσο το έχουμε ανάγκη. Η κακή διατροφή πολλές φορές υπολείπεται θρεπτικών συστατικών που τα έχουμε τόσο πολύ ανάγκη, ειδικά αυτόν τον καιρό έτσι, που έχει κρύο, που είναι πολλά. Έτσι, που μπορούν να μας καταπονήσουν οι ιώσεις της εποχής, η γρήπη, ο κορονοϊός μπορεί να ρίξει το νοσοποιητικό μας. Οπότε χρειάζεται και να τρεφόμαστε σωστά, αλλά έχουμε ανάγκη και την απώλεια βάρους. Έτσι, μετά από την υπερφαγία των γιορτών, πάρα πολλοί έχουν ξεφύγει. Οπότε η Ρένα θα μας πει έτσι όλα τα μυστικά, όλα τα tips εκείνα που θα μας βοηθήσουν και στις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή και στην απώλεια βάρους, αλλά και στην ενίσχυση του οργανισμού μας και του μεταβολισμού μας ταυτόχρονα, γιατί η αποτοξίνωση βοηθάει και το μεταβολισμό να δουλέψει και να κάψει περισσότερο. Ρένα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελένα, και από μένα. Καλή χρονιά σε όλους τους διαθέτες που μας παρακολουθούν. Επενερχόμαστε μετά τις γιορτές και φυσικά ποιο άλλο θα ήταν το θέμα σήμερα. Από αυτή τη μαγική λέξη αποτοξίνωση, Έλενα, που γίνεται λόγος αυτό το διάστημα, ειδικά μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, λίγο μετά την υπερφαγία, όλοι μας λίγο πολύ
καταναλώσαμε και λιπαρά παραπάνω αυτό το διάστημα και παραπάνω ζάχαρη. Mm-hmm. Άρα όλοι θέλουμε να κάνουμε όσο γίνεται έστω ένα δεκαήμερο, έστω μια εβδομάδα αποτοξίνωσης για τον οργανισμό μας, αλλά να το κάνουμε σωστά. Αυτή η μαγική λέξη πρέπει να γίνει σωστά. Ο οργανισμός μας, Έλενα, έχει την ικανότητα από μόνος να αποτοξινώνει, να αποτοξινώνεται το σώμα μας από την υπερφαγία των γιορτών και γενικότερα στη διάρκεια του έτους που μπορεί κάποια διαστήματα να νιώθουμε έναν κορεσμό, να νιώθουμε κάποια συμπτώματα όπως πρίξιμο, κατακράτηση υγρών, φούσκωμα. Είναι τα συμπτώματα κάποιας υπερτοξίνωσης που μπορεί να έχουμε βιώσει όλοι τέτοια διαστήματα υπερφαγίας. Για να γίνει σωστά λοιπόν μια αποτοξίνωση του οργανισμού, μπορούμε να τη βοηθήσουμε, αφού ο οργανισμός έχει από μόνος του αυτή τη δυνατότητα, mm-hmm. μέσω της λειτουργίας, της λειτουργίας που είπα, του εντέρου, των υδροτοπιών δένων, εμείς μπορούμε συνδυαστικά να βοηθήσουμε, σίγουρα και με την σωστή διατροφή. Τα σωστά τρόφιμα, σωστά βότανα, σε σωστούς συνδυασμούς. Mm-hmm. Και αποτοξίνωση δεν σημαίνει στερετικές ή εξαντλητικές δίαιτες. Ή δίαιτες οι οποίες συνοδεύονται από την κατανάλωση ενός ή δύο μόνο ειδών τροφής. Να το βγάλουν αυτό κάποιοι από το μυαλό τους, γιατί πολλά κυκλοφορούν, πολλά διαβάζουν το τελευταίο διάστημα, βλέπουν να κυκλοφορούν πολλά τέτοια tips, ας πούμε, στο διαδίκτυο ή σε περιοδικά, αλλά δυστυχώς μπορούν να κάνουν ζημιά στον οργανισμό μας, να έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι? Έλενα, πραγματικά, και αυτές τις μέρες ειδικά, μετά τις γιορτές, όλοι ανατρέχουν και θέλουν κάτι πολύ γρήγορο για να αισθανθούν έτσι μια ανακούφιση και λίγο πιο ανάλαφρη και λίγο πιο επίπεδη την κοιλιά τους και λίγο πιο γενικότερα να νιώσουν μια ευεξία ή και να διορθώσουν λιγάκι τον αριθμό της ζυγαριάς. Γιατί κατά τα ψέματα τώρα το τελευταίο το διάστημα μετά τις γιορτές, mm-hmm. αν αμέσως ανεβούμε στη ζυγαριά, η ένδειξη θα δείξει και 1,5 και 2 και 3 κιλά πάνω. Καλύτερα ας αποφύγουμε το ζύγισμα, μην μας πιάνει πανικός, τα αλήθεια είναι, γιατί όσο πιο αυστηρό πρόγραμμα αποτοξίνωσης θέλει κανείς να ακολουθήσει ή μια διαδίαιτα εκπρές, τόσο πιο επικίνδυνο είναι για την υγεία. Φυσικά τώρα μια εβδομάδα το να πιούμε λιγάκι το κόκκινο κρέας ή τα τηγανιτά ή τις σάλτσες ή κάποιες τροφές που μπορεί να περιέχουν πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε άμυλο, δεν θα μας κάνει κακό, ίσα-ίσα. Mm-hmm. Θα νιώσουμε πιο ανάλαφροι, θα νιώσουμε καλύτερα. Αλλά δυστυχώς ο κόσμος, Έλενα, θέλει τη γρήγορη λύση. Θέλει τη μαγική λύση. Δυστυχώς, δεν υπάρχει μαγική λύση. Όσο χρόνο κάναμε να βάλουμε αυτά τα 1-2 κιλά, δηλαδή 20 μέρες, ένα μήνα, τόσο περίπου θα χρειαστεί το σώμα μας για να επανέλθει. Mm-hmm. Αλλά με το σωστό τρόπο. Χθες είχα μια κουβέντα εδώ στο γραφείο μου, Έλενα, με μια κυρία η οποία μου είπε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα που δούθησε μια αποτοξίνωση, πάνω από 3 μήνες, ενώ έλεγε, λέει, το site που μπήκε και το διάβασε και πήρε τις πληροφορίες, έλεγε μόνο με 15 μέρες, εκείνη επειδή έβλεπε πολύ γρήγορο αποτέλεσμα, ενθουσιάστηκε και συνέχισε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μέχρι που μετά από 3 μήνες άρχισε να νιώθει κάποια άλλα συμπτώματα, πιο επώδυνα, πιο για τον οργανισμό της, άρχισε να ζαλίζεται, έτσι λοιπόν μπήκε στη διαδικασία να κάνει εξετάσεις, μέχρι που κλονίστηκε πολύ σοβαρά η υγεία της και είπε ότι κακώς, και το λέω λέει για να μεταφέρεται αυτό το μήνυμα και ίσως και σε μικρότερες γυναίκες, σε μικρότερα παιδιά, σε έφηβα κορίτσια που μπορεί να θέλουν αυτό το γρήγορο αποτέλεσμα, να μας ενθουσιάζει την αρχή, γιατί κατεβαίνουν τα κιλά πολύ εύκολα. Δυστυχώς, κλονίστηκε η υγεία της και τα κιλά τα πήρε, επανήλθε το βάρος μόλις. Mm-hmm. Άρχισε να βάζει όλες τις τροφές που συνήθιζε να καταναλώνει ξανά στη διατροφή της.
Ακριβώς. Οπότε αυτά τα στερητικά προγράμματα που μένουν σε μια, δυο, τρεις ομάδες και πάρα πολύ αυστηρά, σε πολύ μικρές ποσότητες, ξέρει ο κόσμος, μόνο σαλάτες, μόνο γιαούρτια, τρεις μέρες μόνο ζυμαρικά. Κάτι τόσο ακραίο, πραγματικά δεν είναι φυσιολογικό, στο τέλος θα καταντήσει να γίνει παθολογικό και πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει η υγεία μας, Έλενα. Άρα λοιπόν, εγώ σήμερα, Έλενα, έτσι με πολύ χαρά θα ήθελα να δώσω έτσι ένα πούσουλα, θα έλεγα, στους τηλεθεατές μας, στις τηλεθεατές μας που θέλουν αυτό το διάστημα να ξεκινήσουν, να δουν τον οργανισμό τους να επανέρχεται ή να δεν θέλουν να χάσουν βάρος, ας νιώσουν αυτή την ευεξία, ακολουθώντας ένα δεκαήμερο, ένα πλάνο διατροφής ισορροπημένο. Όταν οι εξετάσεις που είναι φυσιολογικές, όταν δεν υπάρχει κάποια παθολογία, όταν δεν βρισκόμαστε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, όταν δεν φυλάζουμε, όταν δεν είμαστε μικρά παιδιά που μπορεί να ανήκουμε στην ηλικία της προεφηβείας 8 με 12 ετών ή στην εφηβεία 12 έως 16. Αυτές όλες οι κατηγορίες είναι απένδειξη, Έλενα, για να μπουν σε ένα πρόγραμμα έστω και 15 μέρες, 10 μέρες από το ξύλος της. Απαγορεύεται. Άρα, με την ένδειξη και την καθοδήγηση του γιατρού μας, του παθολόγου, ενός διατροφολόγου που εμπιστευόμαστε, μπορούμε να ακολουθήσουμε ένα πλάνο αποξήνωσης, αλλά έχοντας σωστά, καλά επίπεδα υγείας, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν κινδυνεύουμε. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, το πρόγραμμα αυτό, ο μπούσουλας που, όπως είπες, θα μας δώσει στα tips αποτοξίνωσης, αφορούν τον υγιή γενικό πληθυσμό, τον ενήλικο πληθυσμό, έτσι, και όχι τις ειδικές κατηγορίες όπως είναι οι θυλάζουσες, οι κοπέλες που βρίσκονται στην εγκυμοσύνη, στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δεν επιτρέπεται. Όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να το ακολουθήσουν πλην των ευπαθών ομάδων και των παιδιών. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή, ο συνδυασμός κάποιων τροφών, κυρίως, Έλενα, αυτό το διάστημα, ας αποφύγουμε το κόκκινο κρέας, ας έχουμε πολλά λαχανικά και θα είμαστε και λίγο πιο συγκεκριμένοι αυτή τη φορά. Θέλουμε λαχανικά τα οποία είμαστε και στη διάρκεια του χειμώνα και έχουμε πολύ μεγάλη ποικιλία. Όπως είναι το λευκό και το μοβ λάχανο, είναι ιδιαίτερα από το συνοπτικό. Τα κόκκινα, τα πολύ αυτά έντονα χρώματα των λαχανικών περιέχουν πολύ μεγάλη περιεκτικότητα αντιοξειδωτικών που βοηθάνε το σώμα μας και να ενισχύσουν το νοσοποιητικό και να ενισχύσουν το μεταβολισμό, αλλά κυρίως να απομακρύνει το σώμα μας την περίσσια του νατρίου, κυρίως το νάτριο που έχουμε προσλάβει αυτό το χρονικό διάστημα των εορτών, θα πρέπει να το αποβάλει το σώμα. Άρα θέλουμε τροφές που να περιέχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο και υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο. Τέτοιες τροφές λοιπόν είναι πλούσια πράσινα φλόγη λαχανικά, όπως είναι το μπρόκολο, όπως είναι το σπανάκι, όπως είναι φρούτα, πάλι έντονα χρώματα, όπως είναι το πορτοκάλι, το grapefruit, τροφές που περιέχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία, όπως είναι το αγγουράκι, Έλενα, τα ραβδίκια, χόρτα βρασμένα, και ιδιαίτερα για να μην χάνουν τα θρεπτικά του συστατικά, ας τα κάνουμε στον αθμό, το όπολο που πίβει, κόκκινες πράσινες πιπεριές, όλο έντονο χρώμα, κόκκινο κίτρινο πορτοκαλί, ας τα βάζουμε στη σαλάτα μας, ας προσέξουμε λιγάκι να μην είναι ιδιαίτερη πολλή ώρα να τα βράσουμε και να χάσουν τα θρεπτικά του συστατικά. Αν έχουμε ατμομάγειρα, θα μαγειρέψουμε στο νατμό. Αν βάλουμε μεγάλη περιεκτικότητα σε λεμόνι αντικτύβι, γιατί το λεμόνι έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, οπότε γίνεται απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, ιδιαίτερα του σιδήρου. Όλα αυτά τα λαχανικά ας τα έχουμε σε μεγάλη, πολύ μεγάλη σαλάτα, ένα μπολ, για να συνοδεύσουμε τώρα είτε κοτόπουλο, φλερικά, είτε γαλοπούλα, μια μεγάλη μερίδα, θα έλεγα, από κοτόπουλο, περίπου 200 γραμμάρια, 2 μέτρια μπιφτέκια από κοιμά γαλοπούλας ή κοτόπουλου. Επίσης, αν μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτό το διάστημα, πρέπει
εβδομάδα το ψάρεμα, γιατί τις προηγούμενες μέρες ίσως ο περισσότερος κόσμος από ό,τι δεν το καταναλώσαμε. Επίσης, Έλενα, αυτό το διάστημα καταναλώσουμε τα όσπρια. Τα όσπρια έχει και αρκετό κρύο. Είναι ένα πολύ ωραίο πιάτο, σαν σούπα, στο κυρίως γεύμα το μεσημέρι. Όσοι όμως δεν το θέλουν σαν σούπα, ας είναι και σαν σαλάτα. Φασόλια μαυρομάτικα σαλάτα, που πάλι εκεί μέσα μπορούμε να κόψουμε κόκκινες πιπεριές, φρέσκο κρεμμυδάκι. Όλα αυτά έχουν μεγάλη περιεκτικότητα αντιοξειδωτικών, ενισχύουν τον μεταβολισμό, είναι αντιπλεγμονώδες. Όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά των λαχανικών, οπότε ενισχύουμε πάρα πολύ και τον μεταβολισμό και το ανοσοποιητικό μας. Με όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά, το σώμα μας αποβάλλει ό,τι κατακράτηση υγρών υπάρχει, αποβάλλει όλα τα ειδήματα, οπότε πολύ εύκολα τις επόμενες 15 μέρες θα δούμε μεγάλη διαφορά στη σιγαριά μας. Αυτά τα 1-2 κιλάκια αμέσως θα φύγουν. Έλενα, για τα όσπρια, ένας πολύ ωραίος συνδυασμός είναι οι γίγαντες, Έλενα, με το σεφ που είναι ιδιαίτερα διορυκτικό, έχει τέτοιες ιδιότητες, πάνε το στόμα μας να αποβάλει τα υγρά, οπότε οι γίγαντες με σέινο, με λίγα πράσα, με σπανάκι, με χόρτα που λέμε, είναι ένα πολύ ωραίο συνδυασμό με κυρίως γεύμα το μεσημέρι. Επίσης, τα μανιτάρια ψητά που μπορούμε να τα καταναλώσουμε το μεσημέρι σαν κυρίως γεύμα με μια μεγάλη σαλάτα και ένα κομμάτι τυρί ή και ως κούπα, σαν μανιταρόσουπα, βελουτέ, μπορούν επίσης να δώσουν και κορεσμό. Δεν χρειάζεται να πεινάμε αυτό που είπαμε πριν, στέρηση. Είναι δένδειξη να νιώθουμε, Έλενα, επί βάση αυτή τη στέρηση, επειδή ξεκινήσει ένα πρόγραμμα αποτοξίνωση. Νομίζει ο κόσμος ότι όσο περισσότερο πεινάσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα χάσουμε βάρος. Αυτό είναι μια λάθος πεποίθηση. Θα πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή, είναι ένας μύθος. Όλα αυτά που ανέφερα, εάν σε σωστούς συνδυασμούς, κανονικές περίοδες της εστιατορίου, ώστε να μην πεινάμε, βάζοντας και αρκετά φρούτα που είπα, πορτοκάλι, τα μανταρίνια, το μήλο, η μπανάνα που έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε κάλιο, που επίσης βοηθάει την αποτοξίνωση, μπορούν Έλληνα να δώσουν και τον κορεσμό και να βοηθήσουν το σώμα σιγά σιγά να νιώθει ξανά αυτή την ευεξία, να φύγουν αυτά τα συμπτώματα που είχαν το προηγούμενο διάστημα και να νιώθουν ανανέωση. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτό το διάστημα τα άλευρα, το αλάτι, ως επιτοπλίστων και τη ζάχαρη, εννοείται τα γλυκά, γεύσεις που τις είχαμε ούτως ή άλλως στη διατροφή μας το προηγούμενο διάστημα. Για να βοηθήσουμε την αποτοξίνωση, πίνουμε πολλά υγρά, πολλά νερά, σίγουρα. Θα μας πεις και για αφεψίματα, έτσι θα μας πεις κάποια ωραία αφεψίματα που μπορούμε να βάλουμε κάποια βότανα. Και τα λιπαρά κρέατα, έτσι τα αποφεύγουμε. Γιατί και αυτά τα είχαμε στη διατροφή μας. Άρα προτιμάς το λευκό κρέας αυτό το διάστημα. Καλύτερα αυτό το διάστημα, ας φάμε λευκό κρέας, κυρίως ψάρι, κοτόπουλο, γαλοπούλα. Μας δίνουν κορεσμό, αλλά δεν έχουμε τα κορεσμένα λιπαρά του κόκκινου κρέατος που θέλουμε, μιας και καταναλώσαμε παραπάνω ποσότητες τις ημέρες των γιορτών, για να επανέλθει και όντως επανέρχεται. Την πρώτη εβδομάδα νιώθουμε, για να μην πω τις τρεις πρώτες μέρες που θα αποφύγουμε το κρέας, νιώθουμε το σώμα μας αμέσως πιο ελαφρύ, Έλενα, χωρίς να χρειάζεται να ζυγιστούμε. Είναι και πλασματικό, Έλενα, και πλασματικό το ζύγισμα αυτές τις ημέρες. Πραγματικά είναι πλασματικό. Όπως επίσης, Έλενα, θέλω να αναφερθώ, ο κόσμος συνήθως μετά τις γιορτές, δεν ξέρω γιατί, πάει και κάνει εξετάσεις, γενικές εξετάσεις αίματος. Αν το αποφύγουμε αυτό το διάστημα, έχουμε 15-20 ημέρες, τώρα με την έναρξη της χρονιάς, δεν χρειάζεται να κάνουμε έλεγχο, γιατί θα είναι πλασματικός ο έλεγχος. Πολλοί κόσμος που μου λέει να ξεκινήσουμε πρόγραμμα να φέρω και εξετάσεις, όχι τώρα, σε 15 για να έχουμε λίγο πιο σωστές εξετάσεις. Είναι πλασματικές. Και καμιά φορά, Έλενα, πανικοβάλλεται ο κόσμος. Βλέπει λίγο τη χοληστερόλη ανεβασμένη, λίγο τα τρικυκερίδια, λίγο το ζάχαρο, τα επίπεδα του ζαχάρου. Ανέρα τις προηγούμενες 20 μέρες ένα μήνα, τρώγαμε τα γλυκά,
και τρώγαμε τα λιπαρά από κόκκινο κρέας, είναι λογικότατο. Οπότε, σαν συνήθεια, μετά από τις 20 Ιανουαρίου εξετάσεις. Mm-hmm. Για να βαλόμαστε. Τις φυτικές είναι τις θέλουμε στη διατροφή μας, ρωτάνε εδώ οι φίλοι τηλεθεατές. Αφού τα όλα, Έλενα μου, έχουν μεγάλη κριτικότητα φυτικών υλών. Όλα τα λαχανικά που αναφερθήκαμε λιγάκι στις σαλάτες που θα χρησιμοποιήσουμε τα κρεατικά μας το μεσημέρι, αλλά και τα δημητριακά ολικής άλυσης για το πρωινό μας. Ας επιλέξουμε λιγάκι την βρώμη. Έλενα, στο πρωινό μας μεγάλα, χαμηλών λιπαρών ή φυτικής προέλευσης γάλα. Ή εγώ θα συνιστούσα καλύτερα, Έλενα, το πλήρες γιαούρτι. Mm-hmm. Το πλήρες γιαούρτι, το οποίο περιέχει τα πολύ καλά ένζημα που θέλουμε για την καλύτερη λειτουργία του πεπτικού μας συστήματος, αλλά και την καλύτερη λειτουργία του εντέρου. Μεγάλη περιεκτικότητα φυτικών ινών, Έλενα, είναι πάρα πολύ σημαντικό από προϊόντα ολικής αρέσεως. Ακόμη, Έλενα, θέλουμε να μειώσουμε λιγάκι το άμυλο και μία φορά την εβδομάδα να καταναλώσουμε ζυμαρικά ολικής αρέσεως. Δεν είναι αντένδειξη, αλλά είναι όμως να μην είναι τα κανονικά, να είναι προέλευσης ολικής αρέσεως καλύτερα. Έτσι, λοιπόν, διευκολύνουμε αυτό το σημαντικό κομμάτι απέκρισης και μεταβολισμού και το πολύ σημαντικό κομμάτι, ο δεύτερος εγκέφαλος του οργανισμού μας, Έλενα, είναι το έντερό μας. Αν, λοιπόν, βοηθήσουμε και την καλύτερη λειτουργία του εντέρου μας, σίγουρα η αποτοξίνωση θα έχει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και φυσικά, η διατροφή σε συνδυασμό με λίγη κίνηση, Έλενα. Ας ξεκινήσουμε λίγο το περπάτημα κάποια στιγμή της ημέρας ή κάποιες φορές με συνέπεια μέσα στην εβδομάδα, γιατί πάλι κινητοποιούμε το μεταβολισμό μας, θα υδρώσουμε, οπότε θα αποκτηθούν κάποιες τοξίνες, θα κυκλοφορήσουμε και θα βοηθήσουμε με το περπάτημα πολύ καλύτερα, Έλενα, την καλύτερη λειτουργία, την καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και φυσικά το έντερό μας, οπότε θα έχουμε ένα μεταβολισμό πολύ καλύτερα, θα αρχίσει να λειτουργεί ο μεταβολισμός μας σε φυσιολογικά επίπεδα, ρολόι θα έλεγα. Θα σε ρωτήσω το εξής και είναι ενδιαφέρον αυτό. Ρωτάει μια φίλη τηλεθεάτρια, έχω διαβάσει κάπου λέει και το τυρό, αλλά ακούω λέει ότι οι απόψεις διήστανται για την κατανάλωση νερού με λεμόνι. Το πίνω λέει το πρωί όταν ξυπνάω και το βράδυ πριν κοιμηθώ, αλλά έχω ακούσει ότι δεν είναι και καλό σε μεγαλύτερες ηλικίες γιατί αραιώνει το αίμα. Ισχύει αυτό? Βοηθάει, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και θέματα? Πάλι θα πω, οι υπερβολές μπορεί να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Mm-hmm. Ένα ποτήρι χλιαρό νερό, ξεκινώντας την ημέρα μας, είναι μια πολύ ιδανική συνήθεια. Και θα πρέπει όλοι να το κάνουμε. Ξυπνάμε γιατί, Έλενα, από τις τουλάχιστον 7 ώρες που μπορεί έτσι, ένας μέσος όρος ορών που θυμόμαστε, αφυδατώνεται το σώμα μας. Οπότε, αν ξυπνήσουμε και μας γίνει συνήθεια να καταναλώσουμε πριν οτιδήποτε άλλο ένα ποτήρι χλιαρό νερό και εγώ θα συνέστηνα να βάλουμε και ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι και λίγη κανέλα και ηλάνης, αυτό πραγματικά θα δώσει ένα boost στο μεταβολισμό μας, θα μας ενυδατώσει και πραγματικά ξεκινώντας τη μέρα με νερό θα έχουμε κατά νου το καταγράφει ο εγκέφαλος ότι χρειάζεται το σώμα μας νερό, γιατί ο περισσότερος κόσμος Έλληνα δεν πίνει νερό. Mm-hmm. Είναι αφιδατωμένο. Τις μετρήσεις που κάνουμε, ο περισσότερος κόσμος είναι αφιδατωμένος. Και χρειαζόμαστε το ίδιο νερό και το καλοκαίρι, τις μήνες, αλλά και το χειμώνα. Ο οργανισμός μας δουλεύει ο μεταβολισμός και στις χαμηλές θερμοκρασίες. Το εργοστάσιο που λέγεται οργανισμός πολύ υψηλά, σε υψηλές καύσεις, οπότε χρειαζόμαστε νερό και το χειμώνα. Άρα είναι μια πολύ καλή συνήθεια, μην κάνουμε υπερβολές όμως, μην γεμίζουμε πολύ λεμόνι, που μου λέει πολλοί κόσμος και μπορεί όντως να δημιουργήσει θέμα στο αίμα. Ή αν γιατί ακούει ο κόσμος ότι είναι λιποδιαλυτικό το λεμόνι και ίσως το κάνει με αυτό το σκεπτικό. Άλλη πεποίθηση λάθος και μύθος, Ελληνάκη μου. Μύθος. Αν βάζουμε πολύ λεμόνι στο νερό, αν βάζουμε πολύ λεμόνι στα ψητά μας. Στα ψητά μας βάζουμε λεμόνι γιατί περιέχει βιταμίνη C και βοηθάει στην απορρόφηση του σιδήρου. Όχι γιατί αν θα φάμε ένα κιλό παϊδάκια θα μας κάψει το λίπος. Σωστά. Πολύ έτσι. Σωστά. Αφεψίματα, για πες μας τώρα, γιατί θέλουν να ακούσουν οι τηλεθεάτριές μας. Λέει, πείτε μας, λέει, καμία ωραία συνταγή.
με βότανα, με αφεψίματα. Έλενα, η φύση μας έχει δώσει τόσο θαυματουργά βότανα. Mm-hmm. Το φαρμακείο της είναι το πιο θαυματουργό, θα έλεγα. Οπότε όλα τα αφεψίματα, ιδιαίτερα όμως θα μιλήσουμε για αυτά της αποτοξίνωσης, όπως ας πούμε πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο, και είμαστε και τη διάρκεια του χειμώνα, θέλουμε το τσάι. Το τσάι του βουνού, τι καλύτερο. Για ενυδάτωση, για αποτοξίνωση, για προβλήματα τώρα αυτό το διάστημα ειρηνικής συμφόρησης και προβλήματα κρυολογήματος και όσον αφορά τα θέματα της κατάπωσης του λαιμού και λοιπά, θα μαλακώσει, θα ενυδατώσει. Τρία φιτζάνια την ημέρα όσον αφορά το τσάι, είτε είναι στο πρωινό μας, είτε είναι κάποια στιγμή στη διάρκεια της δουλειάς μας από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, το απόγευμα. Ενυδατώνει, βοηθάει, βοηθάει την διούρηση, βοηθάει το μεταβολισμό. Μας δίνει και ένα αίσθημα, Έλενα, που όντως από το διάστημα το χρειαζόμαστε, γιατί φάγαμε αρκετά, έτσι, ένα αίσθημα κορεσμού. Αν το έχουμε εκεί στην άκρη και πίνουμε το τσάι μας, από το να ανοίξουμε ένα σακουλάκι, να τσιμπολογήσουμε οτιδήποτε, είναι μια πολύ ωραία λύση να πιούμε το τσάι. Ούτε θερμίδες μας δίνει και ίστα-ίστα θα βοηθήσει και την αποτοξίνωση. Πέρα από το τσάι, το χαμομήλι, ιδιαίτερα ενυδατικό, και αυτό βοηθάει, ενισχύει το νοσοποιητικό, δίνει αίσθηση του κορεσμού και αποτοξίνει, απομακρύνει μέσω της διούρησης τις τοξίνες που θέλουμε και είναι το θέμα μας το σημερινό και θέλουμε να βοηθήσουμε. Ειδικά όμως θα πάμε και σε πιο ειδικά ροφήματα από βότανα, όπως είναι ας πούμε η πυκναλίδα, από μόνη της θα βοηθήσει. Όπως πολλές φορές έχω πει, Έλενα, ο λοιμός από τα χόρτα, από άγρια χόρτα, μπορεί να ενυδατώσει και να αποτοξινώσει τον οργανισμό μας. Να βοηθήσει τη λειτουργία του ύπατος, να βοηθήσει να απομακρύνει τις τοξίνες από τα νεφρά μας και να βοηθήσει τον μεταβολισμό. Πέρα από την πικραλίδα, το πολύ γνωστό τζίτζερ, που μπορούμε να το βάλουμε σε οποιαδήποτε συνταγή, με ψητά και στη μαγειρική μας, αλλά και σαν βότανο. Σε ό,τι ρόφημα μαζί με το τσάι μπορούμε να βάλουμε και λίγη είτε σε σκόνη, είτε αποξηραμένο, ένα κουταλάκι του λιπού, να βάλουμε και τζίτζερ και λίγο λεμόνι που είπαμε πριν. Είναι θαυματουργό, αποτοξινώνει τον οργανισμό και βοηθάει τη λειτουργία των ζωτικών οργάνων, Έλενα. Όπως επίσης πάρα πολύ σημαντικός είναι ο κόλιανδρο. Ο κόλιανδρος, Έλενα, μπορούμε να το βάλουμε και στις σαλάτες μας, οποιαδήποτε σαλάτα, να χρησιμοποιήσουμε και κόλιανδρο. Είναι ένα θαυματουργό βότανο που μπορεί να βοηθήσει την απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων. Μπορεί να καταναλώσουμε από τις τροφές που μπορεί να προσλάβει ο οργανισμός. Είναι ένα θαυματουργό βότανο και μπορούμε και αυτό να το βράσουμε, να το έχουμε σαν αφαίρεσμα και να το πιούμε στη διάρκεια της μέρας ή να κάνουμε και ένα συνοθήλευμα, θα έλεγα, Έλενα. Λίγο κόλιανδρο, λίγο τζίτζερ, τσάι με τζίτζερ, να μπερδεύουμε βότανα, να προσθέσουμε ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι, λίγο λεμόνι. Και αυτό πραγματικά μας δίνει τη γεύση, γιατί όντως κάποια βότανα μπορεί να μην έχουν αυτή την ωραία γεύση, να είναι λίγο πικρά, στυφά. Αν βάλουμε λίγο μέλι και λίγο λεμόνι, λίγες σταγόνες από λεμόνι ή σταγόνες από πορτοκάλι, όλα αυτά τα εσπιρουδιδή, Έλενα, όπως το grapefruit, όπως το σαμπουίνι. Όλα αυτά τα εσπιρουδιοειδή έχουν μεγάλη περιεκτικότητα βιταμίνη C, απελευθερώνουν κάποια πολύ ωραία έλαια, έχουν πολύ ωραία μυρουδιά, ωραία αρώματα, οπότε είναι πιο εύγευστα τα ροφήματά μας. Μπορούμε να τα βάζουμε σε συνδυασμό. Επίσης, Έλενα, ο κρόκος χοζάνης είναι ιδιαίτερα αποτοξινητικός. Μπορούμε να το βάλουμε σε πολύ μικρή ποσότητα σε οποιοδήποτε ρόφημα πιούμε, είτε είναι τσάι, είτε είναι χαμομήλι, είτε ένα βασιλικός, δυόσμος. Ο δυόσμος επίσης, Έλενα, και ο βασιλικός σε συνδυασμό, σαν ρόφημα, αποτοξινώνει ιδιαίτερα το οργανισμό. Επίσης, η ρίγανη, Έλενα, η ελληνική μας ρίγανη είναι, τι να πω τώρα, δεν έχω λόγια. Αποτοξινώνει τον οργανισμό μας, βοηθάει σε πεπτικά προβλήματα, διευκολύνει την πέψη, απομακρύνει τα φουσκώματα. Όταν νιώθουμε αυτό το φούσκωμα, όταν καταναλώνουμε, έτσι κάνει ένα διάστημα υπερφαγία. Άρα, τίποτε φυτό
Είτε και σε ρόφημα, Έλενα, μπορούμε να βράσουμε τη ρίγανη, να τη σουρώσουμε και να την πιούμε σαν ρόφημα. Είναι ιδιαίτερα ευεργετική. Όλα τα βότανα, Έλενα, όλα τα βότανα, που μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε για να παίρνουμε τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, να έχουμε μια ποικιλία. Δύο μέρες ρίγανη, δύο μέρες δυόσμο, δύο μέρες κόλιανδρο, δύο μέρες τσάι. Να αλλάξει είτε σαν ροφήματα είτε και στα φαγητά μας. Mm-hmm. Άρα δεν είναι υπερβολή έτσι, γιατί εγώ θεωρούσα ότι ίσως να είναι και υπερβολή κάτι τέτοιο. Εσύ λες ότι είναι πάρα πολύ καλό. Ο Μαϊντανός ρωτάει μία φίλη όταν τον τρως, είναι όντως αποτοξινωτικός? Είναι αποτοξινωτικός και ο Μαϊντανός και ο δυόσμος και το φρέσκο κρεμμυδάκι και το σκόρδο, Έλενα. Εντάξει, έχει λίγο μια μυρωδιά, κάποια έχουν ιδιαίτερες μυρωδιές και είναι λίγο δύσκολες, αλλά πραγματικά βοηθάνε ιδιαίτερα στην πέψη, στο μεταβολισμό, στην αφομίωση κάποιων θρεπτικών συστατικών. Έχουν διοικητικές ιδιότητες αυτά τα λαχανικά και γι' αυτό συνιστώ να τα βάζουμε στις σαλάτες μας, μικρές ποσότητες. Αλλά αν τα χρησιμοποιούμε και τα καταναλώνουμε καθημερινά, όντως παίρνουμε τις ιδιωτικές ιδιότητες και νιώθουμε μέρα με τη μέρα όσο γίνεται και καλύτερα. Mm-hmm. Νιώθουμε την ανανέωση, αυτή την καλή διάθεση, Έλενα, θα έλεγα, τον κορισμό που θέλουμε, γιατί αν έχουμε φάει πολύ, είναι λίγο δύσκολο να πάμε στις μικρές ποσότητες. Μας κακοφαίνεται. Mm-hmm. Η άποψη της κυρίας Σύμπα για τα καυτερά, λέει, για τα spicy φαγητά, ποια είναι? Αυτά βοηθούν, δηλαδή αν βάλουμε μέσα, ας πούμε, το τσίλι στο φαγητό μας, μπορεί να μας βοηθήσει και στην αποτοξίνωση? Και στην αποτοξίνωση, Έλενα, θέλουμε να πούμε και αρκετά υγρά, πολύ νερό. Mm-hmm. Βοηθάνε καρτερές, τα καρτερά τρόφιμα, βοηθάνε, με έχουν γίνει και κάποιες έρευνες, βοηθάνε ένα ποσοστό που στάρει λιγάκι το μεταβολισμό μας. Κυρίως όμως, εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει, είναι ότι ζητάει το σώμα μας παραπάνω νερό, επειδή δίνουν αυτή την αίσθηση. Πραγματικά φτάνουμε να πίνουμε τη διάρκεια της μέρας το παραπάνω νερό που χρειάζεται το σώμα μας. Άρα είναι κάτι σαν τρίκ, έτσι. Είναι κάτι σαν τρίκ. Πραγματικά, αν η τηλεθεάτρια μας δεν πίνει πολύ νερό, ας τρώει καυτερά για να βοηθήσει αυτό το κομμάτι, τη σωστή ενυδάτωση. Και όντως θα έχουμε, Ρένα μου, πέρα από την ενίσχυση έτσι, το μπουστάρισμα του οργανισμού μας και του μεταβολισμού μας ταυτόχρονα, όπως καταλαβαίνω, θα έχουμε και απώλεια στη ζυγαριά. Δηλαδή, αν θα ακολουθήσουμε αυτά τα απλά που μας είπες για 10-15 ημέρες, μέχρι maximum 15 μέρες μπορούμε, έτσι? Ακριβώς. 2 κιλά σίγουρα. 1 κιλό την εβδομάδα χωρίς να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Mm-hmm. Και σας είπα, τόνισα μερίδες εστιατορίου. Δεν χρειάζεται να πάρουμε ζυγαριά, να μετρήσουμε και να ζυγίσουμε 60 γραμμάρια κοτόπουλο. Αυτό δεν στέκει. Mm-hmm. Τουλάχιστον κάνω προγράμματα με τη δική μου φιλοσοφία, Έλενα, και βλέποντας και έχοντας την εμπειρία πολλών ετών, αν ακολουθήσουμε λιγάκι, αφήσουμε τη ζάχαρη, αφήσουμε το πολύ αλάτι, όπως είπαμε. Ενυδατώσουμε καλά το σώμα μας με όλα αυτά τα βότανα, με όλα αυτά τα λαχανικά από αυτή την εποχή. Mm. Τώρα που έχουμε καταπληκτικές επιλογές σε φρούτα, σε λαχανικά, σε βότανα, περιορισμένη πρόσληψη κρέατος, κόκκινο κρέατος, αυτό το διάστημα, έτσι συνοπτικά τα λέω, κοτόπουλο, βαλοπούλα και το ψάρι, μερίδες εστιατορίου. Και πραγματικά μέσα σε 15 μέρες έχουμε νιώσει άσχητα από το βάρος, γιατί πραγματικά γίνεται αυτό το διάστημα, Έλενα, αυτή η αιμονή με τη ζυγαριά. Ο περισσότερος κόσμος παθαίνει αυτό και δεν το θέλει. Δεν είναι διάστημα, αλλά άγχη. Πολύ πιο σοβαρότερα. Ας τρώμε υγιεινά, ας κάνουμε σωστές και έξυπνες επιλογές αυτό το διάστημα και το σώμα μας θα επανέλθει. Από 2-3 κιλά σίγουρα. Ας είναι όμως και μια έναρξη, Έλενα, μια στιγμή της αρχής της χρονιάς, έναρξη, ακολουθώντας αυτά που είπαμε σήμερα, έναρξη έχει να νιώσουμε καλύτερα και ίσως όχι παραπάνω βάρος. Ας το δουν μια ευκαιρία και μια φορμή για να αρχίσει το σώμα να απομακρύνει το περιττό λίπος. Το λίπος είναι αυτό, Έλενα, που μας κάνει τη ζημιά στην υγεία μας. Πολύ σωστά. Okay. Και άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση. Σε κάποιους μπορεί να φαίνεται πολύ νωρίς, όπως έλεγα νωρίτερα, αλλά έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για το Πάσχα, για το καλοκαίρι, για τα πιο ελαφριά ρούχα.
Πάει ο μήνας, έφτασε 13 Γενάρη. Σε λίγο καιρό θα αρχίσουν να βγάλουμε τα νηξιάτικά μας. Θα αρχίσουν να φαίνονται ατέλες. Οπότε είναι όντως μια πρώτη τάξη ευκαιρία να ξεκινήσουμε με μια αποτοξίνωση και αν θέλουμε αργότερα να ξεκινήσουμε και ένα σωστό πρόγραμμα διατροφής για την απώλεια βάρους, όσοι το επιθυμούν. Έτσι ακριβώς, γιατί συνήθως όλοι το θυμόμαστε εκεί κατά το Μάρτιο-Απρίλιο. Και... τελευταία στιγμή. Και θαύματα δεν γίνονται όπως μας λες. Έτσι ακριβώς. Αλλά Έλενα, εγώ ειλικρινά θα πρότεινα, όχι μόνο μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, να σας απολαμβάνουμε το φαγητό και σε έχουμε μια ισορροπία όσον αφορά τις διατροφικές μας συνήθειες και τις διατροφικές μας επιλογές κατά τη διάρκεια του χρόνου. Ας μην κάνουμε μια διατροφή έτσι για να χάσουμε 5, 10, 15 κιλά για 2 μήνες, για 3 μήνες και πάει να επανερχόμαστε. Ας έτσι το δουλέψει ο κόσμος, ο καθένας ξεχωριστά. Αν θέλει να αλλάξει, να κάνει οπωσδήποτε μια αλλαγή όσον αφορά το σώμα του, θα πρέπει να αλλάξει λιγάκι τις διατροφικές συνήθειες εφόσον πραγματικά το επιθυμεί και να υιοθετήσει κάποια έτσι, διατροφική συμπεριφορά που ταιριάζει στον καθένα. Με τη βοήθεια των ειδικών, όταν χρειαζόμαστε, πραγματικά μπορούμε να βοηθήσουμε με τις γνώσεις μας, χωρίς ακραίες συμπεριφορές, με πολύ αυστηρά προγράμματα, με express δίαιτες, για να έχουμε το γρήγορο αποτέλεσμα και πάλι να ξαναεπανερχόμαστε. Οι δίαιτες αυτές, express, Έλενα, αυτό το φαινόμενο γιογιό, βάζουμε κιλά και βγάζουμε, πραγματικά μέσα σε βάθος χρόνου ταραγουνά την υγεία μας. Δεν είναι αστεία. Πρέπει να το κάνουμε σοβαρά και πόσο το έχουμε σκεφτεί ότι θέλουμε να κάνουμε την αλλαγή στο σώμα μας με προγράμματα που μας ταιριάζουν απόλυτα, με τις διατροφικές συνήθειες, με το προφίλ που έχει ο καθένας, σύμφωνα την υγεία του, σύμφωνα τις δραστηριότητες τις επαγγελματικές, σύμφωνα τη δραστηριότητα που έχει ο καθένας, να κάνει ένα πλάνο που θα του ταιριάζει διατροφικό και θα έχει ένα αποτέλεσμα, αλλά να είναι έτοιμοι να τηρήσουν και μετά, να υιοθετήσουν τους σωστούς κανόνες. Αυτό και πήγαινα. Εκεί είναι, Ρένα, μόνο το μυστικό, υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών εφόρου ζωής, γιατί όπως λες, είτε είναι ένα πρόγραμμα διατροφής που θα διαρκέσει 5-6 μήνες, είτε θα είναι κάποια δίαιτα express, αν μετά επιστρέψουμε στις κακές μας συνήθειες, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να έχεις όντως τη θέληση να πεις ότι αλλάζω, όχι για τα κιλά, κυρίως για την ποιότητα ζωής μου. Τρέφουμε πιο σωστά, οπότε μακροπρόθεσμα έχω καλή υγεία και σωστό βάρος. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουν όλοι όσοι μπαίνουν στην διαδικασία αυτή. Γιατί δεν φταίει μετά ούτε ο διατροφολόγος, ούτε ο γιατρός, ούτε κανένας, αν θα πάρουμε το βάρος μας μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αν δεν υιοθετήσουμε για πάντα αυτές τις συμβουλές που μας δίνετε εσείς, δεν πρόκειται να γίνει και τίποτα. Ακριβώς. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ, Έλενα, που μας δίνετε πάντα η ευκαιρία. Έστω και ένας τηλεθεατής να σκεφτεί λίγο διαφορετικά και όντως όταν θα χρειαστεί να κάνει μια προσπάθεια να την κάνει σοβαρά την προσπάθεια αυτή η αλλαγή του βάρους υιοθετώντας κάποιους κανόνες, είμαστε πολύ κερδισμένοι. Κάποιους σωστούς κανόνες για να παραμείνει το βάρος. Ας μην χάνουμε πολλά κιλά. Ας χάνουμε λίγα κιλά και να τα διατηρούμε σε βάθος χρόνου. Έχουμε καλύτερα επίπεδα υγείας σε σχέση με το να χάνουμε γρήγορα και πολλά κιλά και αυτά τα κιλά να ξαναεπανέρχονται σε γρήγορο χρονικό διάστημα. Δεν είχαμε και δεν χάσαμε τίποτα εάν μπούμε σε ένα τέτοιο τρυπάκι. Μόνο και μόνο ταλαιπωρούμε τον οργανισμό μας, ταλαιπωρούμε την υγεία μας, γιατί πραγματικά το να βάζουμε γρήγορα κιλά και να τα χάνουμε γρήγορα είναι μια δύσκολη διαδικασία για τον οργανισμό μας. Mm-hmm. Με αργά, φυτερά βήματα, με μικρές αλλαγές έχει το σωστό αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα που πραγματικά μπορούμε να το διατηρήσουμε. Πολύ σωστά. Ρένα μου, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σου λέω ότι ξεκινάω την αποτοξίνωση, τις συμβουλές που μας έδωσες από σήμερα και επειδή θα τα πούμε σε 2 Πέμπτες από τώρα, σε 2 εβδομάδες από τώρα, θα σου πω και τα αποτελέσματα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Εγώ ευχαριστώ θερμότατα, Έλενα. Καλό απόγευμα σε όλους σας.
Λοιπόν, ήταν η κυρία Ρένα Σύμπα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στενή συνεργάτητα της εκπομπής, έτσι και του σταθμού μας πάρα πολλά χρόνια. Μας κατατοπίζει πάντοτε σε θέματα διατροφής, έτσι σωστής διατροφής, σε θέματα υγείας, σε ευζήν και την ευχαριστούμε. Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε για κλείσιμο. Πολλά τα μηνύματά σας. Ελπίζω έτσι τα περισσότερα να προλάβαμε να τα απαντήσαμε, έτσι να τα έθεσα στην κυρία Σύμπα. Αν κάτι μου έχει διαφύγει, θα επανέλθω σε επόμενη συνάντησή μας τηλεοπτική. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι, λίγα λεπτά μετά τις 3. Μείνετε συντονισμένοι στο Ήπειρος TV1, έρχεται το απογευματινό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας απόγευμα. Thank you.